Φίλες και φίλοι, γεια σας από το ΕΑΚ του Βόλου. Είναι η 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης ΕΠΣΤ. Συναντάται σήμερα εδώ η γηπέδουχος ομάδα του Θησέα με το Μαγνησιάκο. Να πούμε τη συνθέση των δύο ομάδων. Για την ομάδα του Θησέα, τερματοφύλακας είναι ο Βλάσης Στούκας. Νούμερο 2, Φίλιππας Ρουκάς. Νούμερο 3, Σπύρος Αναστασίου. 4, Δημήτρης Μοράλες. 5, Απόστολος Ιωάννου. 6, Απόστολος Θανάγιας που είναι και αρχηγός. 7, Αποστόλης Φάκας. 8, Θανάσης Αραμπατζής. 9, Ηλίας Βλάχος. 10, Αλέξανδρος Κουγκούδης. Και 11, Όργιες Θεϊσά. Στον πάγκο ο κύριος Κώστας Παπαστεργίου έχει τον Ατζούρι, τον Μερμίγκη, τον Δημουλά, τον Καγιάννη, τον Γαριφάλου, τον Καραλόπουλο και τον Ζάγκα. Από όντως είναι ο οικονόμου που έχει πρόβλημα στον Αστράγαλο και ο τιμωρημένος Κοντζαθανάσης. Για την φιλοξενούμενη ομάδα του Μαγνησιακού έχουμε τερματοφύλακα τον Γιάννη Μιχαλόπουλο, νούμερο 2 Γιώργος Κρανιάς, 3 Λέτος Σένα, 4 Θανάσης Κοντοβάς, 5 Χρήστος Μαγιόγλου, 6 Κώστας Πανόπουλος, 7 Σωτήρης Χατζητρακώσας, 8 Αλέξης Οικονόμου, 9 Σπύρος Δανιλόπουλος, 10 Νίκος Προβιάς και 11 Σπύρος Μάιπας. Στον πάγκο για την ομάδα του Βασίλη Πανόπουλου είναι ο Ζάγκας, ο Γούτσιος, ο Θεοδωρόπουλος, ο Βίτσιος, ο Γκέρτσο, ο Βασιλείου και ο Μιλωνάς. Διετής συνάντησης είναι ο κύριος Νικόπουλος, με πρώτο βοηθό τον κύριο Κώστα Τασόπουλο και δεύτερο βοηθό τον κύριο Παναγιώτη Σακά. Όλα έτοιμα για την έναρξη του παιχνιδιού για την 15η αγωνιστική της πρώτης ΕΠΣ. Η ομάδα του Θησέα με τις πράσινες εμφανίσεις, η ομάδα του Μαγνησιακού με τις ασπρόμαυρες και τώρα έχουμε στο χώρο του κέντρου για την ομάδα του Θησέα τον Αποστόλη Τανάγια που είναι και αρχηγός, βγάζει παλιά στη θέση εξωδεξιά. Εκεί θα τρέξει να προλάβει την μπάλα ως Φάκας, είναι δυνατή παλιά, καταλήγει out. Πρώτη μπροστινή παλιά εκεί για την ομάδα του Θησέα, πρώτη επίθεση για την ομάδα του Θησέα. Ο τερματοφύλακας της φιλοξενούμενης ο Μιχαλόπουλος θα δώσει δεξιά εκεί που είναι ο Μαγιόγλου. Αυτός θα βγάζει μια παλιά στη θέση εξωδεξιά εκεί που θα πάρει την πρώτη κεφάλια. Εκεί ο Αναστασίου, η μπάλα στο χώρο του κέντρου όπου βρίσκεται ο Δανιλόπουλος για τον Μαγνησιακό. Κάνει το σούτ εκεί όμως ο Πανόπουλος, ο Κώστας Πανόπουλος μετά την πάσα του Δανιλόπουλου. Το σούτ του Πανόπουλου καταλήγει out. Πρώτη φάση αυτή στο πρώτο λεπτό πρώτου μέρους. Έχουμε τώρα την ομάδα του Θησέα με τον Ιωάννου, έβγαλε παλιά στο χώρο του κέντρου, εκεί κόψαν προς στιγμήν οι παίκτες του Μαγνησιακού. Έχουμε τον Τανάγια που βγάζει παλιά σε θέση εξωδεξιά, εκεί που τρέχει ο Σφάκας, μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Σφάκας, κάνει το κοντρόλ, θα βγάλει και μια σέντρα, η μπάλα καταλήγει στον τερματοφύλακα, στο Γιάννη Μιχαλόπουλο, στον τερματοφύλακα του Μαγνησιακού. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό του πρώτου μέρους, εδώ στο βοηθητικό του ΕΑΚ, Θησέας Μαγνησιακός 0-0. Ο τερματοφύλακας του Μαγνησιακού ο Μιχαλόπουλος θα κάνει ένα δυνατό βόλε στο χώρο του κέντρου εκεί που θα πάρει την πρώτη κεφαλιά. Όταν είναι Άγιος προς τα πίσω, έχει το Μοράλες να τροφοδοτήσει και πάλι τον Τανάγια. Αυτός θα βγάλει δίπλα στον Αραμπατζή. Αραμπατζής κάθεται την παλιά εκεί στο χώρο του κέντρου για τον Γκουγκούδη τον Αλέξανδρο. Αυτός χάσει την παλιά την Πένιου Χατζηστρακώσας για την ομάδα του Μαγνησιακού. Όμως ο Θησέας είναι αυτός που έχει την μπάλα. Βγάζει αριστερά για τον Αναστασίου. Αναστασίου, ωραία παλιά σε θέση έξω αριστερά έχει για τον Ισά. Ισά θα προσπαθήσει να περάσει. Τρέχει εκεί να τον κόψει ο Μαγιόγλου και τελικά η μπάλα καταλήγει. Out. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα για την ομάδα του Μαγνησιακού στο χώρο του κέντρου. Εκεί βρίσκεται όμως ο Βλάχος που πήρε την παλιά. Θέλει να τροφοδοτήσει εκεί τον Κουγκούδη. Κουγκούδης θα μπει στην μεγάλη περιοχή. Πιέζεται εκεί από τον Μαγιόγλου. Κουγκούδης και πάλι, ο οποίος κρατάει την μπάλα σε θέση έξω αριστερά.
Κρατάει ο Κουκούδη τελικά κόβει προ εκμήν ο Μαγιόγλου για την ομάδα του Μανησιακού. Δίνει στον οικονόμου, οικονόμου για τον Μάιπα. Μάιπα εκεί θα δώσει τον συμπαίκτη, ο οποίο θα βγάλει την μπάλα από την περιοχή. Όμω κερδίζει εκεί ο αρχηγό ομάδα του Θησαία, ο Αποστολή Τανάγια. Βγάζει δεξιά εκεί στον Φίλιππα τον Ρούκα. Αυτό θα βγάλει πιο δεξιά για τον Σφάκα. Σφάκα ελίσσεται εκεί. Θα βγάλει μια κάθετη παλιά ωραία εκεί για τον Κουκούδη. Παίζει στην περιοχή, σήκωσε την σημαία του Παναγιώτη Σακά και έχουμε το offside στην παλιά αυτή που έγινε από τον Σφάκα για τον Κουκούδη. Offside εκεί για την ομάδα του Θησαία. Στο δεύτερο λεπτό του πρώτου μέρους, στο τρίτο λεπτό μάλλον του πρώτου μέρους, εδώ στο βοηθητικό του ΑΚ, λίγος κόσμος εδώ, υπέροχος ο καιρός. Πρωτάθλημα πρώτης ΕΠΣ Θησαίας Μαγνησιακός 0-0. Το offside αυτό θα εκτελέσουν οι παίκτες του Μαγνησιακού με τον Προβιά. Η μπαλιά είναι στη θέση εξωαριστερά, αυτός εκεί τροφοδοτήθηκε ο Δανιλόπουλος, ο οποίος ο διετής έδωσε φάουλ. Φάουλ επιθετικό. Ο Μοράλες για την ομάδα του Θησαία θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Θα δώσει δίπλα του εκεί στον Τανάγια. Ο Τανάγιας κρατάει για την ομάδα του Θησαία. Και αυτός βγάζει σε θέση έξω δεξιά εκεί που πήγε ο Ισά. Διώχνουν οι αμυντικοί του Μαγνησιακού. Ένα δυνατό σουτ, ωραίο δυνατό σουτ που γίνεται από τον Ραμπατζή. Τελευταία στιγμή πετάχθηκε στη γωνία του ο Μιχαλόπουλος και πέταξε την μπάλα κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ του παιχνιδιού και το πρώτο κόρνερ για την ομάδα του Θησαία. Στο τέταρτο λεπτό του πρώτου μέρους, σε ένα δυνατό σουτ από το, σε ένα χώρο μεταξύ μεγάλης περιοχής και σέντρας, εκεί ο Ραμπατζής έκανε το σουτ, την μπάλα κατέληξε κόρνερ. Πετάχτηκε ο Μιχαλόπουλος και έβγαλε την μπάλα κόρνερ. Το κόρνο θα εκτελεστεί τώρα από την αριστερή πλευρά της επίθεσης για την ομάδα του Θησαία. Στο πρώτο δοκάρι θα διώξουν οι αμυντικοί με τον Προβιά. Κόρνερ είναι. Νέο κόρνερ εκεί από τον Προβιά. Κόρνερ η Πετρουσιά θα εκτελεστεί από την άλλη πλευρά με τον Εόργιες Ισά. Αυτό το δεύτερο κόρνερ του παιχνιδιού και το δεύτερο κόρνερ που είναι για το Θησαία. Εκτελείται. Είμαστε στο πέμπτο λεπτό του πρώτου μέρους, εδώ στο βοηθητικό του ΑΚ. Εκεί κάτι ο κύριος Νικόπουλος κάποιες από τις συμμαχίες που πάρουν στη μεγάλη περιοχή. Εκεί έρχεται να. Θα γίνει το κόρνερ τώρα από την δεξιά πλευρά για τον Θησαία. Θα περάσει από όλους και από τον Μοράλες. Δεν μπορεί εκεί να πλασάρει και τελικά θα καταλήξει κατευθείαν out αυτή η ενέργεια των παιχτών του Θησαία στο έκτο λεπτό του πρώτου μέρους. Για την ομάδα του Θησαίας πρώτος σκόρ είναι ο Γκουγκούδης, όπως επίσης έχει και ο Δανιλόπουλος 3 γκολ, ενώ το Μανησιακό 3 γκολ έχει ο Θοδωρόπουλος. Η ομάδα του Θησαία προς την πρώτη θέση σε 14 αγωνιστικές, 37 βαθμούς, ενώ η ομάδα του Μανησιακού στην ένατη θέση. Σε 14 αγωνιστικές βέβαια, 21 βαθμούς. Στο χώρο του κέντρου έγινε το κοντρόλ εκεί από τον Αραμπατζή. Αυτός βγάζει παλιά σε θέση εξωδεξιά, σε θέση offside όμως εκεί. Ο Σφάκας, όπως υποδεικνύει ο δεύτερος βοηθός, ο κύριος Σακάς. Βγήκαν εκεί οι αμυντικοί της ομάδος του Μαγνησιακού και έχουμε το offside αυτό για την ομάδα του Μαγνησιακού τώρα που θα εκτελεστεί στο 8ο λεπτό του πρώτου μέρους, στο 7ο λεπτό του πρώτου μέρους. Η ομάδα του Τοξόδη είναι στην επίθεση. Του Θησαία είναι στην επίθεση. Αυτός φεύγει από δεξιά, είναι ο Βλάχος. Γυρίζει το πλασέ που γίνεται από το Σφάκα. Έχει φάλτσο, καταλήγει out. Η ενέργεια αυτή για την ομάδα του Θησαία. Με τον Βλάχο που έδωσε στο Σφάκα και αυτός έκανε το σουτ. Η μπάλα κατέληξε out. Έβδομο λεπτό λοιπόν του πρώτου μέρους εδώ στο βοηθητικό του ΕΑΚ. Θησαίας Μαγνησιακός 0-0 με την ομάδα του Μαγνησιακού. Βγάζει εκεί ο τερματοφύλακας στον Μαγιόγλου. Αυτός καθυστερεί. Βγάζει παλιά σε θέση center for. Εκεί που θα πάρει ωραία για την ομάδα του Μαγνησιακού ο Χατζηδρακόσας. Όμως εκεί διώχνουν οι παίκτες του Θησαία σε πλάγια out. Δεξιά όπως επιτίθει η γήπεδο ομάδα, η ομάδα του Θησαία. Ένα πλάγιο που θα εκτελεστεί από δεξιά με τον Κρανιά για την ομάδα του Μαγνησιακού. Διαφορετικά να πηδάει στις μπάλες. Κάθεται στο ένα μέτρο μαζί. Εκτελείται τώρα το πλάγιο. Μπαλαφτάνει στον
οικονόμου. Θα διώξουν οι παίκτες του Θησέα. Και παίρνει ο Ισά που φεύγει γύρω στην αντεπίθεση. Όμως μπροστά του εκεί έρχεται να τον ανακόψει ο Κώστας Πανόπουλος σε πλάγιο out. Ένα πλάγιο που θα εκτελεστεί από τον Ισά. Όχι, αφήνει ο Ισά πίσω στον Σπύρο Αναστασίου για την ομάδα του Θησέα. Αυτός γύρισε πίσω στον αρχηγό, στον Αποστόλη Κτανάγια. 0-0 στο 8ο λεπτό του πρώτου μέρους. Ο Τανέγκας έδωσε στον Ιωάννου και αυτός πίσω στον τερματοφύλακα, στον Βλάση τον Στούκα, ο οποίος θέλει να βρει αμαρκάρι στους μπέκτους του. Προτιμά να δώσει στον Στούκα, παρακινδυνευμένα, και έρθει να τον πιέσει ο οικονόμου. Και τώρα έχουμε τον Μοράλες. Θέλει να βγάλει παλιά δεξιά για τον Ρουκά. Το πλάγιο όμως εκεί για την ομάδα του Θησέα που εκλείται από τον Φίλιππα Ρουκά προς τα πίσω, εκεί που είναι ο Δημήτρης Μοράλες. Αυτός πιο πίσω, στα πλάγια μάλλον, εκεί που είναι μαρκάριστος ο Αποστόλης Ιωάννου για την ομάδα του Θησέα. Μια οργανωμένη επίθεση τώρα με τον Ιωάννου που βγάζει το χώρο του κέντρου, εκεί που είναι ο Ισά. Αυτός γυρίζει πιο πίσω για τον Τανάγια. Τανάγια κάνει μια παλιά για τον Ισά. Ισά είναι μέσα στο χώρο του κέντρου, πιέζει από τους παίκτες του Μαγνησιακού και από τον Πανόπουλο και από τον Οικονόμου. Τελικά κερδίσαν οι παίκτες του Θησέα. Κάνουν μια παλιά στη θέση έξω αριστερά. Κερδίζει στο χώρο του κέντρου εκεί. Ένα δυνατό μαρκάρισμα πάνω στον Αραμπατζή από τον Μάιπα. Ο διαιτητής ο κ. Νικόπουλος κοντά στη φάση έδωσε αυτό το φάουλ για την ομάδα του Θησέα. Ένα φάουλ εκεί για την ομάδα του Θησέα. Ο κύριος Νικόπουλος κοντά στη φάση έδωσε αυτό το φάουλ που θα εκτελέσει τώρα ο αρχηγός της ομάδας του Θησέα, ο Τανάγιας. Είναι κοντά του και Ιωάννου. Να δούμε ποιος θα εκτελέσει αυτό το... Το φάουλ εκτελείται σε μια θέση center four. Εκεί όμως βγαίνει ο υψηλός, όμως ο Γιάννης Μιχαλόπουλος, και μπλοκάρει την μπάλα σταθερά. Και θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι τώρα. Είμαστε στο 1 λεπτό του πρώτου μέρους εδώ στο βοηθικό του ΑΚ, Θησέας Μαγνησιακός 0-0. Το ελεύθερο αποκτελέστηκε από τον Μιχαλόπουλο σε μια θέση που παίρνει κεφαλιά ο Τανάγιας. Αυτός γυρίζει στο χώρο του κέντρου για τον Κουγκούδη. Ο Κουγκούδης χάνει την μπάλα, κερδίζουν οι παίκτες του Μαγνησιακού. Και όπως τώρα με τον Πανόπουλο. Ο Πανόπουλος δεν κάνει κάθε παλιά εκεί για τον Οικονόμου. Ο Οικονόμου γυρίζει προς πίσω για τον Πανόπουλο. Βλέπει δεξιά μαρκάριστο εκεί τον Δανιλόπουλο. Ο Δανιλόπουλος μπαίνει στην περιοχή, γυρίζει και μπάλα out. Σπύρος Δανιλόπουλος εκεί στην παλιά, μετά την παλιά του Οικονόμου, έκανε το σουτ, την μπάλα κατέληξε out για τον Μαγνησιακό. Ένα το προς 10 λεπτό, 0-0 Θησέας Μαγνησιακός. Όμως την παλιά από τον τερματοφύλακα τον Στούκα αριστερά για τον Αποστόλη τον Ιωάννου για το Θησέα. Αυτός γυρίζει στο χώρο του κέντρου για τον οργανωτή της ομάδος του Θησέα, τον Αποστόλη τον Τανάγια. Αυτός κάνει κάτι την παλιά εκεί που θα βρεθεί ο Σφάκας που γυρίζει προς τα πίσω. Παίρνει όμως και πάλι ο Τανάγιας, γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα στον Στούκα. Κάνει ένα δυνατό βολέ σε μια θέση center four εκεί που είναι ο Βλάχος μαζί με τον Γκουγκούδη. Τελικά έχουμε την κεφαλιά εκεί που γίνεται στο χώρο του κέντρου από τον Ραμπατζή. Χάσαν την μπάλα επέκταση του Θησέα. Προσπάθησε να κερδίσει ο Οικονόμου για τον Μαγνησιακό. Έρχεται όμως εκεί να του πάρει την μπάλα ο Αναστασίου να κάνει παλιά στη θέση έξω αριστερά για τον Ισά. Με δύναμη βγήκε από την άμυνα του ο Μαγιόγλου και έχουμε πλάγιο out για το Θησέα. Ένα πλάγιο που εκτελείται από τον Αλέξανδρο Αναστασίου. Ο οποίος. Από τον Σπύρο Αναστασίου που γυρίζει στον Τανάγια. Ο Τανάγιας βγάζει παλιά στη θέση έξω δεξιά εκεί που ήταν ο Ρουκάς. Διώξαν την παίκτη του Μαγνησιακού. Η παλιά είναι για τον Δανιλόπουλο. Βγήκε από την άμυνα του και ο Μοράλες. Πέταξε την μπάλα πλάγιο out για την ομάδα του Μαγνησιακού. Η ομάδα του Βασίλη Πανόπουλου. Που τώρα στο χώρο του κέντρου εκεί θα εκτελεστεί αυτό το πλάγιο για την φιλοξενούμενη ομάδα. Εκτελείται. Εκεί που θα πάρει την κεφαλιά ο Σπύρος ο Δανιλόπουλος προς τα πίσω. Εκεί βρίσκεται μόνο ο Αποστόλης Τανάγιας που κρατάει. Δίνει στο Ρουκά. Αυτός βγάζει για τον Ιωάννου. Ο Ιωάννου πιο αριστερά εκεί που βρίσκεται ο Σπύρος Αναστασίου. Γυρίζει για τον Αραμπατζή. Το Θανάση Αραμπατζή. Αραμπατζή πίσω για τον Ιωάννου. Ιωάννου για τον Τανάγια. Πιέζεται ο Τανάγιας από το Μάιπα. Όμως η μπάλα θα είναι στον Γκουγκούδη τώρα. Γκουγκούδης απέφυγε δύο παίκτες του Μαγνησιακού. Κάνει την παλιά. Είναι δυνατή. Καταλήγει πλάγιο out για την ομάδα του Θησέα τώρα. Για την ομάδα του Μαγνησιακού στην παλιά αυτή του Κουκούδη που θέλει να τροφοδοτήσει τον Ισά. Το πλάγιο εκτελείται από τον Κρανιά για την ομάδα του Μαγνησιακού. Ο Κρανιάς βγάζει παλιά εκεί για τον Οικονόμου. Θέλει να τροφοδοτήσει τον επιθετικό εκεί τον Δανιλόπουλο. Φάουλ λέει ο διαιτητής πάνω στον Κρανιά, πάνω στον Οικονόμου. Ένα φάουλ στη γραμμή της έδρας περίπου, όπως υπέδειξε ο κύριος ο κύριος Νικόπουλος. Το φάουλ θα εκτελεστεί για την ομάδα του Μαγνησιακού με τον Νίκο Προβιά. Όλη η ομάδα του Μαγνησιακού κάτω από τη σέντρα, όπως και όλος ο Θησέας. Θα δούμε αυτό το φάουλ με τον Προβιά.
εκτελείται. Σε μια θέση εξωδεξιά εκεί που τρέχει να υποφεληθεί ο Κρανιάς. Διώξαν οι παίκτες του Οδυσσέας σε μια θέση όπου βρίσκεται και πάλι ο Προβιάς. Σέντρα του Προβιάς στην αριστερή πλευρά της επίθεσης. Προσπάθησε να πάρει κεφαλιά εκεί ο παίκτης του Μαγνησιακού Χατζητρακώσας. Γίνεται παλιά μέσα στην γενοχώρο εκεί που διώχνουν οι αμυντικοί του Θησέα σε μια θέση εξωδεξιά. Εκεί όμως που βρίσκεται μόνο ο Δανιλόπουλος που έχει ψεχωρήσει, θέλησε να κερδίσει το πλάγιο. Δεν τα κατάφερε όμως γιατί επέμεναν οι παίκτες του Θησέα και κράτησαν την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Τελικά το διώξιμο που έγινε από τους αμυντικούς του Μαγνησιακού είναι σε πλάγιο out για το Θησέα. Ενώ βρισκόμαστε στο 32, στο 13, στο 13 το πρώτο μέρος, εδώ στο βοηθητικό του ΕΑΚ, Θησέας Μαγνησιακός 0-0. Το πλάγιο εκτελείται από τον Ρουκά, ο οποίος στούκα και αυτό στούκα στον Τανάγια. Τανάγια προσπαθεί να αποφύγει από δύο παίκτες του Μαγνησιακού, δεν τα καταφέρουν. Και η ομάδα του Μαγνησιακού είναι στην επίθεση με τον Πανόπουλο που βγάζει εκεί για τον Οικονόμου. Οικονόμου θέλει να γυρίσει εκεί για τον Μάιπα. Το διώξιμο που γίνεται εκεί, την παράσταση στον τερματοφύλακα Στούκα, στο Βλάση Στούκα, στον τερματοφύλακα της ομάδας του Θησέα. Χωρίς κάτι αξιόλογο, καθώς με τα χέρια θα δώσει για τον Ιωάννου. Ο Ιωάννου ελέγχει, γυρίζει για τον Τανάγια, πιέζει τον Τανάγια από το Μάιπα, βγάζει ωραία για τον Αραμπατζή. Αραμπατζή, κάθε παλιά θέλει να βγάλει για τον Βλάχο. Εκεί διώξανε επέκταση του Μαγνησιακού με τον Οικονόμου, βγάζει παλιά για τον Δανιλόπουλο. Δυνατή παλιά, θα είναι στον τερματοφύλακα Στούκα, ο οποίος δίνει δεξιά στον Μοράλες. Ο Θησέας έτοιμος να οργανώσει μια επίθεση. Ο Μοράλης βγάζει θέση έξω δεξιά εκεί που βρίσκεται ο Ρουκάς. Ο Ρουκάς πιέστηκε εκεί από τον Κοντοβά. Τελικά Κοντοβάς κρατάει και βγάζει για τον Σένα. Ο Σένα πιο πίσω εκεί που είναι ο Προβιάς. Προβιάς για τον Σένα. Τελευταία στιγμή διώχνει εκεί όπως ο Σένα στο χώρο του κέντρου. Παίρνει την κεφαλιά ο Τανάκιας για το Θησέα που τροφοδοτεί στο χώρο του κέντρου. Αραμπατζή, Αραμπατζή εκεί και Ισά. Ισά, Αραμπατζή εκεί. Τελικά ο διαιτητής δίνει φάουλ πάνω στον Αραμπατζή. Από τον παίκτη του Μαγνησιακού πρέπει να είναι ο Οικονόμου. Ο Μάιπας είναι αυτός που έκανε το φάουλ πάνω στον παίκτη του Θησέα, στον Αραμπατζή. Λίγα μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του τερματοφύλακα του Μιχαλόπουλου της ομάδας Μαγνησιακού. Δύο παίκτες είναι κοντά στην μπάλα. Είναι ο αρχηγός ο Τανάγιος ο Αποστόλης. Είναι και ο Ισά. Να δούμε ποιος εκτελέσει αυτό το φάουλ. Είμαστε στο 14ο λεπτό του πρώτου, 15ο λεπτό του πρώτου μέρους για την 0-0 μέχρι στιγμής. Η ομάδα του Θησέα έχει κερδίσει αυτό το φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Φάτσα προς το τέρμα του Μιχαλόπουλου. Να δούμε αν θα το εκτελέσει ο αρχηγός ο Τανάγιας ή ο Ίσα. Ο διαιτητής στείνει το τείχος σε σωστή θέση. Και έχουμε τώρα ένα φάουλ για την ομάδα του Θησέα με τον Τανάγια. Το φάουλ αυτό για την ομάδα του Θησέα με τον Τανάγια ήταν άστοχο, κατέληξε out σε μια καλή θέση έξω στη μεγάλη περιοχή του Μιχαλόπουλου. Έγινε αυτό το φάουλ, η μπάλα κατέληξε out. Ο Μιχαλόπουλος τώρα στείλει την μπάλα στη γωνία της μικρής περιοχής και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι για τον Μαγνησιακό. 16 λεπτά στο πρώτο μέρος, Θησέας Μαγνησιακός 0-0. Η παλιά είναι αριστερά, εκεί που θα διώξουν οι παίκτες του Μαγνησιακού. Θα πάρει ωραία εκεί και θα βγει στην επίθεση ο Σένα. Ο Σένα κρατάει, θα διαπέξει τον 1-2 εκεί με τον Χατζητρακώσα. Η σέντρα που γίνεται πάνω στο σώμα του Μοράλες και έχουμε το κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ για την ομάδα του Μαγνησιακού έναντι 2 της ομάδος του Θησέα. Να δούμε αυτό το κόρνερ που εκτελείται από αριστερά για την ομάδα του Μαγνησιακού. Πλασάρεται στην περιοχή και ο Μαγιόγλου, υψηλός όμως Μαγιόγλου, είναι και ο Κοντοβάς. Πιο πίσω είναι και ο Πανόπουλος. Εκτελείται το κόρνερ. Στο πρώτο δοκάρι διώχνει εκεί ο Βλάχος που έχει οπισθοχωρήσει. Προσπαθεί εκεί ο Σφάκας. Βγάζει δεξιά για τον Κουγκούδη. Κουγκούδης προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι πλάγιο για το Θησέα. Ο Αλέξανδρος ο Κουγκούδης που δίνει ωραία εκεί για τον Βλάχο. Ο Βλάχος πίσω για τον Ρουκά. Ρουκάς κάθε παλιά για τον Κουγκούδη. Κουγκούδης κρατάει, θέλει να αποφύγει εκεί τον Σένα. Ο Σένα πλάγι out. Το πλάγι out είναι για τον Θησέα. Εκτελείται, θα διώξει εκεί προς στιγμή ο Κοντοβάς για την ομάδα του Μαγνησιακού. Η κόντρα στο χώρο του κέντρου, ο Δανιλόπουλος γυρίζει προς τα πίσω για τον Οικονόμου. Διώξαν οι παίκτες του Θησέα τώρα με τον Μοράλες και προσπαθεί στο χώρο του κέντρου ο Πανόπουλος. Βγάζει αριστερά για τον Χατζητρακώσα. Η ομάδα του Μαγνησιακού χάνουν την μπάλα οι παίκτες του Μαγνησιακού. Μετά από το δυνατό μαρκάρισμα του Τανάγια γίνεται η κόντρα και τελικά η μπάλα καταλήγει τώρα out. Σα out εκεί για την ομάδα του Μαγνησιακού. Στο 17ο λεπτό του πρώτου μέρους, Θησέας Μαγνησιακός 0-0 για τη 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος της
πρώτης ΕΠΣ. Ο Μιχαλόπουλος και πάλι θα στήσει την μπάλα στη γωνία της μικρής περιοχής, θα εκδώσει το ελεύθερο. Καλό τραγουδισμένο κάτω από τη σέντρα. Εκεί προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά ο Χατζητρακώστας, όμως εκεί με ωραίο τρόπο ο Ρουκάς πέταξε την μπάλα πλάγιο out. Ένα πλάγιο out για την ομάδα του Μαγνησιακού. Τώρα θα πάει εκεί αργά-αργά ο Σένα, ο Λέτο Σένα, να εκτελέσει αυτό το πλάγιο πρώτου του βοηθού του κύριου Σακά. Πρώτος βοηθός είναι ο κύριος Στασόπουλος, ο Κάπα, Κώστας Στασόπουλος. Και διαιτητής είναι ο κύριος Νικόπουλος. Να δούμε αυτό το πλάγιο για την ομάδα του Μαγνησιακού που θα εκτελεστεί με τον Σένα. Πάει στη σωστή θέση να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Τώρα εκτελεί ο Σένα. Θέλει την κεφαλιά εκεί ο αρχηγός ο Τανάγια. Στο χώρο του κέντρου η μπάλα για τον Θησέα. Ανατρέπεται εκεί ο Βλάχος από τους παίκτες του Μαγνησιακού. Έχουμε φάουλ για τον Θησέα που εκτελείται από τον Κουκούδη. Αυτός έδωσε δεξιά εκεί στον Ρουκά. Ρουκά θα γίνει η κόντρα πάνω στον Χατζητρακώστα. Νέο πλάγιο για την ομάδα του Θησέα που εκτελείται γρήγορα εκεί μέσα στη μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί εκεί ο Ισά. Η μπάλα γύρισε προς τα πίσω εκεί που βρίσκεται ο Τανάγιας. Διώξαν οι παίκτες του Θησέα. Και ο Μοράλες τελευταίος παίκτης εκεί βγάζει μια παλιά θέση εξωτερά εκεί που βρίσκεται ο Αναστασίου. Ο Αναστασίου όμως θέλει να πάρει την μπάλα. Ήταν σε θέση offside ο Αναστασίου. Κατόπιν υποδείξεως του δευτέρου βοηθού του κυρίου Σακά, ο Αναστασίου ήταν σε θέση offside. Και έτσι τώρα έχουμε το offside αυτό που θα εκτελεστεί για την ομάδα του Μαγνησιακού. Για την ομάδα του Βασίλη Πανόπουλου. Ο ένας παίκτης του Μαγνησιακού στο έδαφος είναι ο Σένα. Και έτσι θα έχουμε διακοπή στο παιχνίδι να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Τρέχει τώρα και ο γιατρός του παιχνιδιού, ο κύριος Βασίλης Κούκιος. Ο Σένα είναι τραυματίας, ενώ βρισκόμαστε στο 19 του πρώτου μέρους εδώ στο βοηθητικό Θησέας Μαγνησιακός 0-0. Τρία γκολ για την ομάδα Μαγνησιακού έχει πετύχει ο Κοντοβάς και πέντε γκολ μάλλον ο Κοντοβάς, όπως πέντε έχει και ο Βλάχος, ο παίκτης του Θησέα. Ο Κοντζαθανάσης έχει 7 γκολ. 7 γκολ έχει για το Μαγνησιακό Χατζητρακώστας, όπως και για το Θησέα. 6 γκολ έχει πετύχει ο Θησέα, για το Θησέα ο Ραπαντζής. Ο τραυματίας Οικονόμου σήμερα δεν αγωνίζεται λόγω ότι έχει πρόβλημα στον αστράγαλο και βέβαια δεν αγωνίζεται και ο Κοντζαθανάσης που έχει τιμωρηθεί από τον προηγούμενο αγώνα από την ΕΠΣ. Έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με το offside αυτό που εκτελέστηκε από τους παίκτες του Μαγνησιακού. Η μπάλα ήταν δεξιά εκεί για τον Οικονόμου. Θα κερδίσει ο Δανιλόπουλος, έξω στην μεγάλη περιοχή. Τρεις παίκτες πέφτουν κοντά του. Η μπάλα φτάνει στον Μάιπα. Μάιπα βγάλει δεξιά εκεί για τον Οικονόμου. Οικονόμου γυρίζει την μπάλα. Διώχνει όμως εκεί η έγκαιρα εκεί ο Ιωάννου. Βγάζει αριστερά για τον Αναστασίου. Όχι, είναι ο Ραμπατζής με τον νούμερο 8. Ο Ραμπατζής βγάζει στον Τανάγια. Τανάγιας κρατάει, ο αρχηγός ομάδας του Θησέα. Βγάζει κάθε την παλιά ωραία εκεί για τον Ισά. Ισά βλέπει αριστερά που έχει φύγει ο Αναστασίου. Του πετάει την μπάλα, αυτός γυρίζει προς το χώρο του κέντρου εκεί που είναι ο Τανάγιας. Τανάγιας για τον Ραμπατζή. Με πολύ δύναμη πέσανε παίχτες του Μαγνησιακού μπροστά του. Και έτσι τώρα έχουμε την προσπάθεια των παιχτών του Μαγνησιακού με την Μάιπα να βγάζει με παλιά για τον Οικονόμου. Χάθηκε η παλιά, έφτασε στους παίχτες του Θησέα. Ο Γκουγκούδης βγάζει παλιά σε θέση εξωστρά. Τρέχει εκεί να μπει στην περιοχή ο Αναστασίου, έρχεται με δύναμη. Όμως ο Γιώργος Καρνιάς και βγάζει την μπάλα πλάγιο out. Δεν ήταν offside αυτή η ενέργεια και έτσι έχουμε πλάγιο out για τον Θησέα. Ενώ βρισκόμαστε στο 20 λεπτό του πρώτου μέρους εδώ στο βοηθικό του ΑΚ. Το Ξώτης Μαγνησιακός 0-0. Τελικά το πλάγιο είναι για την ομάδα του Μαγνησιακού. Εκτελέστηκε ο Ιωάννου, δεν είναι στον Τανάγια. Τανάγια στο χώρο του κέντρου. Θέλει να αποφύγει τους παίκτες του Μαγνησιακού. Δεν τα καταφέρει. Κερδίζει εκεί ο Πανόπουλος. Πανόπουλος βγάζει στον Δανιλόπουλο. Δανιλόπουλος κάνει μια τρίπλα. Δεύτερη τρίπλα θέλει να τροφοδοτήσει τον Πανόπουλο. Έρχεται με δύναμη όμως εκεί ο Γκουγκούδης που έχει πιστοχωρήσει. Του παίρνει την μπάλα. Κρατάει εκεί ο Γκουγκούδης και τώρα θέλει να βγάλει όλα. Κάνει μια τρίπλα ο Γκουγκούδης ενώ πιέζεται από τον Οικονόμου. Γυρίζει προς τα πίσω εκεί που είναι ο Ιωάννου. Για την ομάδα του Θησέα Ιωάννου θα βγάλει για τον Αραμπατζή. Αραμπατζή ωραία αποφεύγει εκεί τον Πανόπουλο και κάνει μια παλιά μια προσπάθεια για τον Θησέα. Λάθος η παλιά του Αραμπατζή. Φάουλ όμως έγινε από πίσω από τον Μάιπα. Ο Μάιπα μαρκάρει από πίσω τον Αραμπατζή. Και έχουμε το φάουλ αυτό που θα εκτελεστεί τώρα για την ομάδα του Θησέα με τον Ιωάννου. Αποστόλης Ιωάννου σε αυτό το πλάγιο. Το φάουλ θα δώσει για τον Τανάγια. Τανάγια θα βγάλει για τον Γκουγκούδη. Αλέξανδρος Γκουγκούδης που βγάζει μια κάθετη παλιά για τον Βλάχο. Διώξαν οι παίκτες του Μαγνησιακού σε μια θέση center for εκεί που είναι ο Δανιλόπουλος. Δεν καταφέρουν και κερδίζουν οι παίκτες του Θησέα. Τανάγια πιέζεται από τον Μάιπα του Μαγνησιακού. Γυρίζει πίσω για τον Ιωάννου.
Ιωάννου κρατάει ενώ πάει να τον πιέσει και ο οικονόμου. Βγάζει στο χώρο του κέντρου Τανάγια. Τανάγια σε ωραία δεξιά για τον Σφάκα. Σφάκα για τον υψηλόσωμο Ηλία Βλάχο. Με τη μία στο Σφάκα ο Βλάχο. Και τελικά η μπαλένα δεξιά στο Ροκά. Ροκά θα βγάλει τη σέντρα. Γκουγούδη χάνεται εκεί. Δεν κάνει καλό κοτρονέκτη ο Ηλία. Ο Βλάχο κάνει το σουτ και το γκολ. 1-0 για την ομάδα του Θησέα. Με τον Ηλία Βλάχο μια πολύ καλή οργανωμένη επίθεση από δεξιά. Έγινε η προσπάθεια. Ο Γκουγκούδη δεν μπόρεσε να γυρίσει προ την εστία. Έφτασε στον Ηλία Βλάχο και αυτό με ωραίο πλασέ έκανε το 1-0 μέσα από το ύψο του πέναντι περίπου στο 24, στο 22. Στο 22 το πρώτο μέρο η ομάδα του Θησέα προηγείται 1-0. Συγγνώμη. Στη σέντρα η ομάδα του Μαγνησιακού. Ο Προβιάς βγάζει δεξιά εκεί που είναι ο Κρανιάς. Κρανιάς κάθε την παλιά δεξιά εκεί για τον οικονόμου. Κάτσε πίσω πίσω και κοίτα τον κοντό. Μην επεμβαίνεις. Και τελικά έχουμε πλάγια για τον Μαγνησιακό. Το πλάγιο εκτελείται για την ομάδα του Μαγνησιακού, εκεί που είναι ο Μάιπας. Το διώξουμε στην περιοχή, εκεί, σέντρα μάλλον στην περιοχή. Μπλόκαρε ο τραμφύλακας, ο Βλάσης Τούχας. Και έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με τον τραμφύλακα της ομάδας του Θησέα να κάνει μια μπαλιά στο χώρο του κέντρου. Εκεί που προσπαθεί ο Ηλιάς Βλάχος. Πήραν την μπάλα όμως οι παίκτες του Μαγνησιακού με τον Κρανιά. Που βγάζει παλιά για τον Δανγκυλόπουλο. Ο Δανγκυλόπουλο θα πεθαίνει να μπει στην περιοχή. Ο Μοράλης του κόβει προ στιγμή την μπάλα. Δεύτερη προσπάθεια του Δημήτρη Μοράλης. Και ο διαιτητής δίνει επιθετικό φάουλο εκεί του Δανγκυλόπουλου πάνω στον Μοράλης. Ο Μοράλης, ο οποίος με διπλή προσπάθεια έβγαλε την μπάλα. Προσπάθησε εκεί ο Σπύρος ο Δανγκυλόπουλος να περάσει στην περιοχή. Τελικά έχουμε φάουλ για την ομάδα του Θησέα. Εκτελέστηκε γρήγορα. Βγάζει για τον Τανάγια. Ο Τανάγια κρατάει. Κάθε παλιά εκεί για τον Βλάχο. Το σκόρ μέχρι στιγμή του Θησέα. Βγάζει αυτό ο Ρόδεξ για τον Σφάκα. Σφάκα βγαίνει στην αποθέση έξω αριστερά. Ο διαιτητής όμως λέει ότι είναι φάουλ. Έγινε επιθετικό φάουλ του Σφάκα πάνω στον. Δεν ξέρω αν είναι offside. Τελικά ο διαιτητής σφύριξε. Και έχουμε για την μπάλα για την ομάδα του Μαγνησιακού. Αυτός που εκτελέσει το φάουλ είναι ο Προβιάς ή το offside. Εκτελέστηκε σε αντίπαλη περιοχή. Εκεί είναι ο Μοράλες. Θα πάρει το κοντρόλ, θα δώσει για τον Βλάχο. Αυτός γυρίζει για τον Κουγκούδη. Χάθηκε η μπάλα για τους παίκτες του Θησέα. Κερδίζει εκεί ωραία ο Κοντοβάς. Βγάζει παλιά σε θέση έξω αριστερά. Κανείς παίκτης του Μαγνησιακού εκεί είναι μόνο ο Τανάγιας που θέλει να βγάλει παλιά και τα καταφέρει για τον Σφάκα. Σφάκα κάνει την τρίπλα. Βγάζει για τον Ρουκά και ο Ρουκά με τη μία για τον Βλάχο. Διώξαν οι παίκτες εκεί του Μαγνησιακού. Στον χώρο του κύριου γίνεται μονομαχίες εκεί. Τελικά η μπάλα την παίρνει ο Τανάγιας. Βγάζει παλιά σε θέση σέντερ φόρο εκεί που δεν υπάρχει κανείς παίκτης του Θησέα. Μπλοκάρει ο τερματοφύλακας Μιχαλόπουλος, ο οποίος με τα χέρια δίνει στον Μαγιόγλου. Μαγιόγλου θα βγάλει παλιά σε θέση σέντερφορ για τον Δανιλόπουλο. Βγαίνει από την άμυνα το Ιωάννου, έκοψε, έδωσε στον Αναστασίου και αυτός αριστερά εκεί που βρίσκεται ο Ραμπατζής. Λικά πλάγιο out για την ομάδα του Μαγνησιακού. Ήρθε με δύναμη, ή για το Θησέα, ήρθε με δύναμη εκεί ο Μαγιόγλου. Και έχουμε κάποιες. Να δούμε αυτό το φάουλ τώρα. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Η μπάλα φτάνει στον Ιωάννου. Ιωάννου βγάζει για τον Τανάγια. Τανάγια δεξιά και που να μαρκάρει ο Φίλιππος Ρουκάς. Ρουκάς κρατάει. Βάζει στο χώρο του κέντρου εκεί που είναι ο Ισά. Ισά θα γυρίσει για τον Κουγκούδη. Πέφτει ο έδαφος. Ο διαιτητής λέει συνεχιστεί η φάση. Και έχουμε το διώξιμο των παιχτών του Μαγνησιακού για τον Δανιλόπουλο. Πήρε όμως την μπάλα εκεί ο αμυντικός ο Μοράλες. Θέλει να βγάλει την παλιά σε θέση 62 για το Σφάκα. Δυνατή παλιά καταλήγει πλάγιο out για το Μαγνησιακό. Να δούμε αυτό το πλάγιο για την ομάδα του Μαγνησιακού. Στο 26 το πρώτο μέρος προς 27. Θησέας Μαγνησιακός 1-0 με τον γκολ του Ηλία Βλάχου. Έχουμε την προσπάθεια τώρα των παιχτών του Μαγνησιακού. Δανιλόπουλος θέλει να βγάλει παλιά για τον οικονόμο. Δεν τα καταφέρνει. Διώξαν οι παίκτες του Θησέα. Ωραία ο Ισά. Παίρνει την μπάλα. Γυρίζει για τον Κουγκούδη. Κουγκούδη. Πανταχού παρόν ο Κουγκούδης ο Αλέξανδρος. Βγάζει αριστερά για τον Αναστασίου. Αναστασίου θα παίξει το 1-2 εκεί με τον Αραμπατζή. Να δούμε αν θα προλάβει. Τελικά δεν προλαβαίνει στην παλιά του Αραμπατζή. Ο Αναστασίου πλάγιο out για την ομάδα του Μαγνησιακού. Ο Μαγνησιακός ο οποίος τώρα θα εκτελέσει το πλάγιο με τον Κρανιά.
το πλάγιο του με τον Καρανιά. Σε μια θέση που παίρνει την κεφαλιά ο Αραμπατζής. Ο Μαγισσακός που επιμένει με την παλιά του Μάιπα για τον Δανιλόπουλο τώρα. Που κρατάει ο Δανιλόπουλος. Δεν έχει κάνει αντίπαλο στο κύριο τον Μαρκάρ. Τώρα πάει μπροστά του κοντά του Ιωάννου. Δανιλόπουλος έχει να δώσει εκεί για τον Πανόπουλο. Διώξαν οι Αμερικοί. Η μπάλα φτάνει στον Θησέα. Στου παίκτε του Θησέα το κόψιμο εκεί. Το διώξιμο μάλλον από τον Μαγιόγλου σε πλάγιο out. Ενώ είμαστε στο 27 του πρώτου μέρους, 1-0 Θησέας Μαγνησιακός με τον γκολ του Ηλία Βλάχου από το 22, μετά από την παλιά που έγινε από τον Αλέξανδρο Γκουγκούδη. Έτσι τώρα θα έχουμε και πάλι τον Μιχαλόπουλο, τον τροφέλεγο της ομάδας του Μαγνησιακού, να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πλασάρα στα δεξιά εκεί που βρίσκεται ο Χρήστος Μαγιόγλου για τον Μαγνησιακό. Αυτός θα βγάλει μια παλιά σε θέση εξεντερφόρα. Εκεί δεν είναι όμως ο Δανιλόπουλος, είναι μόνο ο Ιωάννου που θα βγάλει τώρα για τον Αναστασίου και πάει στο χώρο του κέντρου ο Τανάγια. Τανάγια παλιά για τον Ισά. Ισά θα βγάλει για τον Αρμπατζή. Εκεί ο Ηλίας Βλάχος θέλει να βγάλει παλιά για τον Ισά. Όμως είναι δυνατή παλιά του Ηλία τον Βλάχο και βρήκε την ευκαιρία ο Μιχαλόπουλος να πάρει την μπάλα να βγάλει αριστερά. Δανιλόπουλος να γιατί πέτυχε την ομάδα του Μαγνησιακού. Δανιλόπουλος θα βγάλει για τον. Ήταν ο Πανόπουλος που θέλει να βγάλει για τον Δανιλόπουλο. Δεν ήταν καλή η παλιά του, βγήκε εκεί από την άμυνα του ο Βλάσιος Στούκας και μπλόκαρε και με τα χέρια τροφοδοτεί τον Αποστόλη τον Ιωάννου για το Θησέα. Αυτός βγάζει αριστερά για τον Αναστασίου. Αναστασίου θα βγάλει παλιά στο χώρο του κέντρου για τον Ισά. Ισά θέλει να κάνει το κοντρόλ, διώχνουν οι παίκτες του με τον εικονό παίκτη του Μαγισσακού. Ο Δετής Ρετήρη γίνει φάουλ πάνω στον Ισά. Ένα φάουλ κοντά στη σέντρα περίπου. Και θα εκτελέστηκε αυτό το φάουλ. Αυτή την παλιά θα νησούν τα Νάγια. Το σούτ, η παλιά του Τανάγια είναι για το Σφάκα. Δεν φτάνει ποτέ σε αυτόν. Διώξαν οι αμυντικοί του με τον Κρανιά, με τον Προβιά για τον Δανιλόπουλο. Ήταν σε θέση offside ο Δανιλόπουλος. Ένα offside που εκτελέστηκε γρήγορα. Η μπάλα θα γίνει στον Αποστόλη τον Ιωάννου για το Θησέα. Αυτός δίνει στον Ισά. Ισά πιέζεται από δύο παίκτες του Μαγνησιακού. Πλάγιο out για τον Θησέα και πάλι. Ένα πλάγιο που εκτελείται από τον Ισά προς τα πίσω εκεί που βρίσκεται ο Ιωάννου. Ιωάννου δίπλα στον αρχηγό στον Τανάγια. Τανάγιας κάνει μια παλιά ωραία για τον, για τον Βλάχο. Και τον Κουκούδη έδιωξε εκεί όμως αμυντικός της ομάδος Κοντοβάς, της ομάδος του Μαγνησιακού. Μονομαχία στο χώρο του κέντρου, η μπάλα φτάνει στον Ιωάννου. Ιωάννου βγάζει για τον Τανάγια. Τανάγιας πιέζεται από τον Μάιπα. Θα δώσει ωραία παλιά για τον Αραμπατζή. Νάγια αντιπίθεση για την ομάδα του Θησέα. Αραμπατζής βγάζει παλιά στον κενό χώρο για τον Βλάχο. Βγήκε όμως εκεί τον τροφυλάκας Μιχαλόπουλος, μπλόκαρε την μπάλα. Ο τροφυλάκας της ομάδας του Μαγνησιακού. Που τώρα με τα χέρια θα τροφοδοτήσει. Να δούμε, θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, θα δώσει δυνατή παλιά. Θα περάσει κάτω από τη σέντρα εκεί που είναι ο Χατζητρακός. Ας είναι και υψηλός όμως Μοράλες. Τελικά την μπάλα την παίρνει ο Πανόπουλος, παίρνει την κεφαλιά. Θέλει να τροφοδοτήσει τον Δανιλόπουλο. Σέντρα σουτ που έγινε και από τον Χατζητρακός. Καταλήγει η μπάλα out. Ήταν ο Σένα αυτός που έκανε το σουτ. Την μπάλα κατέληξε out για την ομάδα τώρα. Το συνέχεια για την ομάδα του Θησέα. Να δούμε την προσπάθεια των παιχτών της ομάδος του Θησέα. Ο τροματοφύλακας ο Στούκας έδωσε στον Μοράλες. Μοράλες για τον Τανάγια. Τανάγιας και πάλι για τον Μοράλες. Μοράλες για τον Τανάγια. Προσπαθούν να βγάλουν μια οργανωμένη επίθεση. Τανάγια σε θέση για τον Βλάχο. Κόψανε και οι αμυντικοί με τον Μαγιόγλου του Μαγνησιακού. Η μπάλα και πάλι στους παίκτες του Θησέα με τον Γκουγκούδη. Αλέξανδρος Γκουγκούδης βγάζει αριστερά εκεί. Ωραία για τον οικονόμου. Παίζουν και το 1-2. Προσπαθεί ο Γκουγκούδης να δώσει στον Αραμπατζή. Δεν τα κατάφεραν και συνδυαστούν και έτσι βρίσκει την ευκαιρία η προσθενή παλιά που γίνεται και ο Δανιλόπουλος για τον Μαγνησιακό. Δανιλόπουλος θα περάσει και τον Ροφλέκα. Θα πέσει στο έδαφος και ο διαιτητής θα δώσει το πέναλτι. Και κίτρινη κάρτα στον τερματοφύλακα. Ήταν το 30. Ναι, είναι το 30 ακριβώς του δευτέρου, του πρώτου μέρους. Έχουμε πέναλτι όταν στην προστινή παλιά από την άμυνα του Μαγνησιακού ο Δανιλόπουλος και γρήγορος απέφυγε και ο τερματοφύλακα. Έπεσε με τα πόδια και ο τερματοφύλακας ο Στούκας ανέτρεψε τον παίκτη του Μαγνησιακού και έτσι έχουμε την ευκαιρία για την ομάδα. Έχουμε την ευκαιρία για την ομάδα του Μαγνησιακού σε ανατροπή αυτή του Δανιλόπουλου, του Σπύρου Δανιλόπουλου από τον Στούκα, τον Βλάχιστο Στούκα. Παίρνει την μπάλα εκεί ο Κοντοβάς, ο Θανάσης Κοντοβάς. Έστησε την μπάλα στη βούλα του πέναλτι και θα εκτελέσει το πέναλτι αυτό για την ομάδα του Μαγνησιακού. Τώρα θα εκτελεστεί το πέναλτι για το Μαγνησιακό.
με τον Κοντοβά, το εκτελεί, η μπάλα στα δίκτυα, αφού βρήκε το οριζόντιο δοκάρι, κατέληξε στα δίκτυα και έτσι η ομάδα του Μαγισσακού ισοφαρίζει με το πέναλτι αυτό του Θανάση Κοντοβά. Μετά την ανατροπή που έγινε στον Δανιλόπουλο, στο 34 του πρώτου μέρους, στο 32 του πρώτου μέρους. Έχουμε δύο χρονόμετρα εδώ. Λοιπόν, στο 32 του πρώτου μέρους η ομάδα του Μαγνησιακού ισοφαρίζει με το πέναλτι του Κοντοβά στο γκολ που έχει προηγηθεί ο Θησέας από το 22 με το σουτ του Βλάχου, με το πλασέ του Βλάχου. Έχουμε τώρα την ομάδα του Θησέα στην επίθεση με τον Αναστασίου. Αναστασίου θα βγάλει ωραία για τον Ισά. Ισά για την ομάδα του Θησέα. Γυρίζει τον Κουγκούδη. Κουγκούδη θα βγάλει αριστερά για τον Αναστασίου. Κεφαλιά τον Αναστασίου προς την περιοχή. Όμως εκεί είναι ο μόνο ο τερματοφύλακας εκεί, ο Μιχαλόπουλος, που μπλοκάρει την μπάλα. Κοντοβάς λοιπόν έχει 5 γκολ με το Μαγνησιακό και αυτό έκτο γκολ για την ομάδα. Για τον Κοντοβά. Έχουμε τώρα τον Μαγιόγλου. Βγάζει παλιά για τον Δανιλόπουλο. Διώξαν επέξω Οδυσσέα και τώρα βγαίνουν στην επίθεση με τον Αναστασίο που βγάζει ωραία για τον Αραμπατζή. Αραμπατζή Αναστασίου παίζουν ωραία τον 1-2. Πέφτει εκεί πάνω το Μάιπας. Γίνεται η κόντρα και έχουμε πλάγιο out για τον Μαγνησιακό. Η μπάλα βγήκε εκτός γηπέδου. Έφτασε στο ΕΑΚ. Και έτσι τώρα έχουμε το πλάγιο αυτό που εκτελείται για την ομάδα του Μαγνησιακού. Ο Οικονόμου στο χορτοκέντρο. Οικονόμου γίνεται μπαλιά, παίρνει ο Ισά και βγάζει για τον Αραμπατζή. Αραμπατζής το διώξουμε και από το Μάιπα σε πλάγιο out. Μάιπα εκεί έβγαλε την μπάλα πλάγιο out. Το πλάγιο εκτελείται από τον Αναστασίου. Αναστασίου βγάζει για τον Αραμπατζή. Αραμπατζή μέσα στην περιοχή. Εκεί είναι όμως και ο Μαγιόγλου που θα πάρει με το κεφάλι. Η μπάλα δεν βγαίνει τελικά πλάγιο. Θα φτάσει εκεί στο χώρο του κέντρου που είναι ο Δανιλόπουλος, θα είναι τροφοδότης στον Πανόπουλο και τον Οικονόμου πέφτει στο έδαφος εκεί ο παίκτης του Μαγνησιακού. Πρέπει να είναι ο Χατζητρακώσας αυτός που έπεσε στο έδαφος σε μια σύγκρουση εκεί του Χατζητρακώσα μαζί με τον Οικονόμου. Και έχουμε διακοπήσει το παιχνίδι στο 34ο λεπτό του πρώτου μέρους. Θησέας Μαγνησιακός 1-1. Ό,τι τη ζητάει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Οικονόμου για την ομάδα του Μαγνησιακού θα σηκωθεί τώρα. Προσφέρονται πρώτες βοήθειες εκεί. Θα προσφερθούν τώρα πρώτες βοήθειες από τον γιατρό, από τον κύριο Κούκιο, τον Βασίλη Κούκιο. Ο κύριος Νικόπουλος πάνω από τον τραυματισμένο παίχτη. 1-1 λοιπόν. Ένα παιχνίδι μοιρασμένο με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να επιβληθούν στον χώρο του κέντρου περισσότερο με ξαφνικές αντιπιθέσεις. Μέχρι στιγμής 2 γκολ. Αρκετά καλό θέμα. Και αρκετή φυλακή στην κερκίδα του βοηθητικού του ΕΑΚ. Σηκώθηκε ο παίχτης του Μαγνησιακού, ο Αλέξανδρος Οικονόμου. Θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Να δούμε τώρα αν θα είναι η μπάλα στους παίχτες του Μαγνησιακού. Τελικά είναι στην μπάλα παίκτη Μαγνησιακού, είναι ο Προβιάς που για το free play θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον αντίπαλο του Χρονολέκα, στον Βλάση του Στούκα, που θα γυρίσει εκεί για τον Ιωάννου. Θησέας προσπαθεί να δημιουργήσει μια καινούρια επίθεση, οργανωμένη επίθεση. Ο Ιωάννου βγάζει για τον Αναστασίου και πάλι Ιωάννου. Περνάει τη γραμμή τη έντρα. Βγάζει μια σέντρα σου δεξιά εκεί που είναι ο Γκουγκούδης. Έχετε να τον ανακόψει εκεί ο Χατζητρακώσας. Η μπάλα και πάλι στου παίκτε του Θησέα. Γκουγκούδη στο χώρο του κέντρου, ο οποίος οργανώνει το παιχνίδι μαζί με τον Τανάκια. Η μπάλα γυρίζει πίσω στον Σφάκα. Σφάκα δεξιά εκεί για τον Ισά. Σέντρα του Ισά. Στο πρώτο εκεί στο ύψος του πέναλτι ήταν ο υψηλός όμως ο Ηλίας Βλάχος. Βγήκε όμως και ο επίσης έμπειρος Μιχαλόπουλος. Με τα χέρια για τροφοδοτή αριστερά τον Σένα. Ο Σένα βγαίνει ο παλιά στο χώρο του κέντρου. Χάνει την μπάλα. Τελικά λέει ο διαιτητής ότι έγινε χέρι εκεί. Φάουλ στο χώρο του κέντρου από τον Γκουγκούδη. Προσπάθησε να πάρει την μπάλα με το χέρι και έτσι έχουμε ένα φάουλ που εκτελείται για την ομάδα του Μαγνησιακού. Η μπάλα φτάνει αριστερά εκεί που προσπαθεί ο Σένα, ανακόπηκε από τον Ρουκά. Η μπάλα είναι για την ομάδα Θησέα. Τελικά είναι στο έδαφος ο παίκτης ο Σένα, ο παίκτης του Μαγνησιακού, και έτσι ο Ρουκάς αναγκάζεται για το fair play να πετάξει την μπάλα πλάγιο out, να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στο αριστερό μπακ της ομάδας του Μαγνησιακού, στο Λέτο Σένα, Τζένταν Λέτο Σένα. Στον παίχτη του Μαγνησιακού, ο οποίος σηκώθηκε τώρα και θα δει τη συνέχεια στο παιχνίδι. Πλάγιο out τελικά. Θα την πάρει την μπάλα ο παίχτης του Μαγνησιακού, ο Χατζητρακώσας. Θα τη γυρίσει βέβαια
στους παίκτες του Θησέα, μια και αυτοί γύρισαν, την πέταξαν την μπάλα εκτός κονιστικού χώρου. Ναι, η μπάλα φτάνει πίσω στο Βλάση του Στούκα, ο οποίος θα δώσει στο χώρο του κέντρου εκεί που βρίσκεται ο Τανάγιας. Τανάγιας πλάγια για τον Ιωάννου. Ιωάννου στο χώρο του κέντρου που είναι ο Σφάκας. Σφάκας αποφεύγει τον Μάιπα, βγάζει δεξιά στον Κουγκούδη. Οργανωμένη επίθεση για την ομάδα του Θησέα. Κουγκούδη δεξιά για τον Ρουκά. Για την ομάδα του Κώστα Παπαστεργίου. Ο Ρουκάς βγάζει για τον Βλάχο που έχει οπισθοχωρήσει. Αυτός βγάζει δεξιά για τον Ισά. Ισά ωραία για τον Κουγκούδη. Κουγκούδη για τον Ισά. Ωραίο συνδυασμό των παιχτών του Θησέα. Τελευταία στιγμή όμως δεν τα κατάφερε εκεί ο Ισά. Κατέληξε μπάλ out. Αρκετά οργανωμένες φάσεις για την επιθέσεις για την ομάδα του Θησέα. Ενώ η ομάδα του Μαγισσακού έχει τις αντιπιθέσεις με τον Γρήγορο, τον Σπύρο Δανιλόπουλο. Και έτσι τώρα έχουμε τον Μιχαλόπουλο, τον φλέγκο της ομάδας του Μαγισσακού, να βγάζει μια παλιά στο χώρο του κέντρου. Εκεί που θα πάρει την πρώτη κεφαλιά ο Κουγκούδης. Νέα κεφαλιά από τον Βλάχο. Τροφοδοτείται ο Ραμπατζής. Ο Ραμπατζής θέλει να βγάλει δεξιά για τον Σφάκα. Διώχνουν οι παίκτες του Μαγισσακού. Διότι συνεχίζει το παιχνίδι. Μοράλες θα βγάλει εκεί στο χώρο του κέντρου για τον Ρουκά. Ρουκάς θα γυρίσει για τον Μοράλες. Σηκώθηκε τελικά ο Προβιάς που είχε τραυματιστεί πριν από λίγο στην προηγούμενη φάση. Και έτσι έχουμε τον Μοράλες. Θα βγάζει μια παλιά στη θέση έξω δεξιά. Εκεί θα πάρει την πρώτη κεφαλιά ο Κοντοβάς. Η μπάλα όμως θα καταλήξει πλάγιο out. Δεν προλαβαίνει και ο Σένα ο συμπαίκτης του. Και έχουμε πλάγιο out για τον Τοξότη. Που εκτελείται γρήγορα από τον Ρουκά προς τα πίσω εκεί που είναι ο Αποστόλης ο Τανάγιας. Γυρίζει στο, για τον Σφάκα. Σφάκας πιέζεται από τον Οικονόμου. Σφάκας βγάζει δεξιά για τον Ρουκά. Ρουκάς απέφυγε εκεί τον Σένα. Ρουκάς θα διώξει όμως τελευταία στιγμή με πολύ δύναμη εκεί ο Προβιάς έξω από το γήπεδο. Την μπάλα πλάγιο out. Ήταν ο Σένα αυτός που έβγαλε την μπάλα εκτός γήπεδο. Και έτσι έχουμε ένα νέο πλάγιο για την ομάδα του Θησέα. Θα εκτελεστεί τώρα από τον Φίλιππο Ρουκά από δεξιά. Ενώ έχουν προωθηθεί αρκετοί παίκτες του Θησέα, εκτελείται το πλάγιο για τον Βλάχο. Έρχεται εκεί και ο Γκουγκούδης. Προσπάθησε να πάρει όμως ο Οικονόμου για την ομάδα του Μαγισσακού. Και έτσι έχουμε τον Μάγιο που βγάζει μια βαλιά δυνατή εκεί για τον Χατζητρακώσα. Εκεί ελέγχει όμως ο έμπειρος, όπως όλοι Ιωάννου, πίσω στον Βλάση το Στούκα. Αυτός βγάζει δεξιά για τον Τανάγια. Τανάγιας μπαλιά ωραία για τον Μοράλες. Μια επίθεση οργανωμένη τώρα για το Θησέα. Να δούμε. Μοράλες βγάζει μπαλιά σε θέση στο χώρο του κέντρου εκεί που είναι ο Σφάκας. Θα περάσει ο Σφάκας την πίεση εκεί του Κρανιά. Σφάκας έρχεται όμως με πάρα πολύ δύναμη ο Μαγιόγλου και θα πετάξει την μπάλα. Πάμε, Μίτσο, πήγαινε, Μίτσο. Πλάγιο out. Άστο, άστο, μωρέ, πότε άστο, άστο. Εκτελέστε το πλάγιο. Νέα κεφαλιά εκεί από τους αμυντικούς της ομάδας του Μαγισσιακού. Φτάνει η μπάλα στον Ρουκά. Ρουκάς δίνει ωραία στον Αναστασίου. Αναστασίου σέντρα σούτ εκεί στην δεξιά πλάγια θέση. Εκεί όμως κερδίζουν οι παίκτες τώρα του Τανάγια. Με τον Τανάγια που δίνει για τον Ρουκά. Ρουκάς θα βγάλει μια σέντρα σούτ εκεί. Θα πάρει την πρώτη κεφαλιά ο Προβιάς για τον Μαγισσιακό. Μάχεται ο Ρουκάς μαζί με τον παίκτη του μας, με τον Χατζητρακώσα. Κερδίζει το φάουλο ο Χατζητρακώσας. Βγάζει παλιά δεξιά αριστερά στον Σένα. Έρχεται με δύναμη ο Μοράλες. Δεν κάνει καλό κοντρόλ. Η μπάλα καταλήγει πλάγιο out για το Μαγισσιακό. Μπάλα. 40 λεπτά στο πρώτο μέρος. Θησέας Μαγισσιακός 1-1. Προηγήθηκε στο 22 ο Θησέας με τον Ηλία Βλάχο. Ισοφάρισε στο 32. Με πέναλτι Κοντοβάς μετά από την ανατροπή του Δανιλόπουλου από τον Βλάση Στούκα. Φάουλ τώρα για την ομάδα του Θησέα που εκτελέστηκε από τον Μοράλες για τον Ιωάννου. Ο Ιωάννου βγάζει μπαλιά εκεί για τον Σφάκα. Ο Σφάκας θα πάρει μια στο χώρο και δεν θέλει να τροφοδοτήσει τον Ηλία τον Βλάχο. Παίρνει ο Προβιάς, κάνει χέρι εκεί μπροστά στον διαιτητή τον κύριο Νικόπουλο. Βρήκε την μπάλα με το χέρι ο Σπύρος Μάιπας. Ένα φάουλ που θα εκτελεστεί τώρα στη γραμμή της έδρας. Αφησάει και αρκετός άνεμος εδώ στο βοηθικό του ΑΚ. Ο Σφάκας εκτελεί αυτό το πλάγιο, το φάουλ. Η μπάλα θα γίνει στον Τανάγια. Τανάγια δεξιά στον Ρουκά. Ο Ρουκάς θα αποφύγει εκεί τον παίκτη του Θησέα. Η μπάλα και πάλι στους παίκτες του Θησέα. Θα γίνει η σέντρα. Θα διώξει προς στιγμή εκεί ο Κοντοβάς. Η μπάλα στον Οικονόμου για τον Μαγισσακό. Δεν μπορούν όμως επιθετικά να επωφεληθούν και έτσι βρίσκουν την ευκαιρία επέκταση του Θησέα με τον Ιωάννου. Λάθος η παλιά του Ιωάννου. Παίρνει ο Κρανιάς. Η κόντρα εκεί στο χώρο του κέντρου από τον Σφάκα. Έχουμε πλάγιο out για την ομάδα του Μαγισσακού με τον Κρανιά. Αλλαγή, αλλαγή είναι. Κρανιάς θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Τώρα είναι αλλαγή για την ομάδα. Είναι ομάδα του. Το πλάγιο είναι για την ομάδα του Θησέα με τον
Αναστασίου, Αναστασίου πίσω στον Ιωάννο, Ιωάννο για τον Μοράλες. Διαμαρτυρίες εδώ έχουμε από τους παράγοντες του Μαγνησιακού. Έχουμε τώρα τον Τανάγια που βγάζει δεξιά για τον Ρουκά. Ρουκάς παλιά δεξιά, δεν είναι καλή για τον Ισά. Κλέβουν οι παίκτες του Μαγνησιακού με τον Χατζητρακώστα. Θέλει να τροφοδότηση εκεί στο χώρο του κέντρου τον Αναστασίου, τον Οικονόμου, δεν τα καταφέρουν και έτσι βρίσκουν την ευκαιρία παίκτη του Τσιά να ακούσουν την επίθεση τώρα με τον Αναστασίου. Βγάζει παλιά στη θέση έξω δεξιά, ήρθε εκεί με το στήθος να γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακά του. Στο Μιχαλόπουλο, ο οποίος με τα χέρια. Όχι, έχουμε διακοπήσει το παιχνίδι γιατί είναι ένας παίκτης του Μαγνησιακού στο έδαφος. Διακόπηκε το παιχνίδι. Θα προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες εκεί. Ο διαιτητής ο κύριος Νικόπουλος δεν έχει σηκώσει το χέρι του να μπει ο διαιτητής μέσα και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι με το Χατζητρακώστα να είναι στο έδαφος. Και έτσι τώρα έχουμε φάουλ για την ομάδα του. Όχι, πλάγιο θα δίνει ο διαιτητής ο κύριος Νικόπουλος. Το πλάγιο είναι που δίνει πίσω στον τερματοφύλακα Μιχαλόπουλο για το fair play εκεί. Και έτσι τώρα έχουμε τον Μιχαλόπουλο. Τον τροφλέκα του Μαγνησιακού να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με ένα δυνατό βολέ κάτω από τη σέντρα. Εκεί είναι ο Οικονόμου και ο Σφάκας. Οικονόμου δεν έδωσε τον Δανιλόπουλο. Ο Ιωάννου εκεί έγινε μαρκάρισμα εκεί και έτσι τώρα έχουμε τον διαιτητή να έρχεται εδώ στον πάγκο του, στον πάγκο του Θησέα. Κάτι φώναξαν εδώ από τον πάγκο του Θησέα και ο διαιτητής έτρεξε εδώ. Τελικά γίνανε διακοπή στο παιχνίδι. Συστάσει εδώ από τον διαιτητή τον κύριο Νικόπουλο προς τον πάγκο Θησέα, στον Σοκράτη τον Οικονόμου και στους υπόλοιπους. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι ενώ βρισκόμαστε στο 45. Ο κύριος Νικόπουλος τώρα έρχεται να δίνει και συστάσεις και στους παράγοντες του Μαγνησιακού. Και θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι με ένα πλάγιο. Όχι, με την μπάλα ήταν στον Ιωάννου. Ιωάννου για τον Τανάγια. Τανάγια για τον Γκουγκούδη, για την ομάδα του Θησέα. Γκουγκούδη θα βγάλει δεξιά για τον Ρουκά. Ρουκάς πίσω για τον Γκουγκούδη. Γκουγκούδης για τον Τανάγια. Τανάγια κρατάει, γυρίζει για τον Γκουγκούδη. Γκουγκούδης έχει χώρο, γυρίζει για τον Σφάκα. Χάσαν την μπάλα επέκταση του Μαγιζακού, του Θησέα. Από φάουλ όμως. Έγινε φάουλ του Μάιπα πάνω στον Γκουγκούδη. Ο διαιτητής ήταν κοντά στη φάση, ο κ. Νικόπουλος έδωσε αυτό το φάουλ. Ένα φάουλ, πολλά μέτρα στη μεγάλη περιοχή για την Θησέα, ενώ είμαστε στους 45 και κάτι. Άντε ρε να παίξουμε ρε! Παίζουμε τις καθυστερήσεις, όπως ακούτε εδώ. Άντε μία ώρα, ένα φάουλ! Ένα φάουλ για την ομάδα του Θησέα, θα εκτελεστεί τώρα από τον Τανάγια. Τανάγια έξω στη μεγάλη περιοχή, πολλά μέτρα. Δύο παίκτες του Μαγνησιακού έχουν ανατρέξει το τείχος. Τανάγια για τον Αραμπατζή. Κεφαλιά του Αραμπατζή. Στη γωνία του πέφτει ο Μιχαλόπουλος και μπλοκάρει την μπάλα. Καλή φάση αυτή για την ομάδα του Θησέα. Το βόλεο από τον Μιχαλόπουλο σε μια θέση σεντερφόρ εκεί που θα πάρει την πρώτη κεφαλιά ο Σφάκας που έχει επιστοχωρήσει. Η παλιά ήταν για τον Δανιλόπουλο. Ο Σφάκας με τη μία στο χώρο του κέντρου για τον Κουγκούδη. Διώχνει ο Προβιάς εκεί. Κερδίζουν οι παίκτες του Μαγνησιακού με τον Πανόπουλο που δίνει δεξιά στον Αραμπατζή. Αραμπατζή πιο δεξιά. Εκεί που είναι ο Κρανιάς, ο Κρανιάς, τελικά η μπάλα είναι out. Τον έκοψε εκεί ο Σφάκας την πορεία του, Προβιά, του Κρανιά. Και έτσι τώρα έχουμε την μπάλα στον τερματοφύλακα τον Βλάση τον Στούκα. Αυτός θα βγάλει για τον Ιωάννου. Ιωάννου για τον Σφάκα, για την ομάδα του Θησέα. Σφάκας στις καθυστερήσεις πρέπει να παίζουμε εδώ στο βοηθικό του ΑΚ. Ο Σφάκας βγάζει παλιά για τον Βλάχο. Διώξαν όμως οι παίκτες του Μαγνησιακού με τον Μαγιόγλου. Η μπάλα φτάνει στο χώρο του κέντρου όπου βρίσκεται ο Τανάγιας για το Θησέα. Δίνει στον Γκουγκούδη. Γκουγκούδης παλιά στη θέση έξω δεξιά. Εκεί που φεύγει ο Ρουκάς. Γρήγορα τρέχει να τον ανακόψει ο Σένα. Ρουκάς κρατάει. Και τελικά η μπάλα είναι out. Όπως λέει ο βοηθός, ο δεύτερος βοηθός ο κ. Σακάς. Έπεσε στο έδαφος εκεί ο Ρουκάς. Και έτσι έχουμε την μπάλα να καταλήγει out. Κατ' όμως υποδείξεις βέβαια και του δεύτερου βοηθού του κ. Σακά. Και τώρα θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με τον τερματοφύλακα της ομάδος.
Τον γαμίσει το θέμα, Ο Μιχαλόπουλος θα δώσει ένα εξτρεμό και αυτή τη στιγμή ο διευθυντής ο κ. Νικόπουλος σφυρίζει τη λήξη του πρώτου μέρους εδώ από το βοηθητικό του ΑΚ Θησέας Μαγνησιακός 1-1, προηγήθηκε στο 22 η ομάδα του Θησέα με τον Βλάχο, με πλασέ του Βλάχο μετά από πάσα του Κουκούδη και στο 32 ισοφάρισε η ομάδα του Μαγνησιακού μετά από πέναλτι που εκτέλεσε ο Κοντοβάς, το κέρδισε ο Δανιλόπουλος ανατροπή από τον Βλάση του Στούκα. Θα τα πούμε στο δεύτερο ημίχρονο.
Thank you.
Έναξε λοιπόν το δεύτερο μέρος εδώ στο βοηθητικό του ΕΑΚ. Έγινε η σέντρα. Αποτέλεσμα πρώτου μηχρόνου. Θησέας Μαγνησιακός 1-1. Προηγήθηκε η ομάδα του Θησέα με τον Ηλία Βλάχο στο 22 και στο 32. Η ομάδα του Μαγνησιακού κέρδισε απέναντι σε ανατροπή του Δανιλόπουλου από τον Ρανφλέκα τον Στούκα. Ο Κοντοβάς έκανε το 1-1, το πέμπτο γκολ του Θανάση Κοντοβά στο πρωτάθλημα της ΑΕΠΣ. Δεν είχαμε αλλαγή για τις δύο ενδεκάδες, για την ομάδα του Κώστα Παπαστεργίου και την ομάδα του Βασίλη Πανόπουλου. Γρήγορο Ρέα, όπως αναλαμβάνω, η ομάδα του Θησέα στην επίθεση. Βγάζει παλιά για τον Ισά. Ισά μπαίνει στην περιοχή, γυρίζει εκεί πάνω στον Φλέκα τον Μιχαλόπουλο, ο οποίος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με ένα δυνατό βολέ. Η ομάδα του Θησέα κατέβηκε με τον Φλέκα τον Βλάση στο Στούκα. Ρουκάς το 2, το 3 ο Αναστασίου, 4 Μοράλες, 5 Ιωάννου, 6 Τανάγιας, Πονικιαρχηγός, 7 Σφάκας, 8 Ραμπατζής, 9 Βλάχος, 10 Γκουγούδης και 11 Ισά. Για την φιλοξενούμενη ομάδα του Μαγνησιακού, νούμερο 1 Μιχαλόπουλος, 2 Κρανιάς, 3 Τσένα, 4 Κοντοβάς, 5 Μαγιόγλου, 6 Πανόπουλος, 7 Χατζητρακώστος, 8 Οικονόμου, 9 Δανιλόπουλος, 10 Προβιάς και 11 Μάιπα. Ένα φάουλ τώρα για την ομάδα του Μαγνησιακού, για την ομάδα του Βασίλη Παλόπουλου, και που θα εκτελεστεί τώρα περίπου στη γραμμή της άδειας, θα εκτελεστεί από τον σκόρερ, από τον Κοντοβά. Τελικά αφήνει αυτός για τον Προβιά. Ο Προβιάς έκανε το φάουλ, πήρε την κεφαλιά εκεί ο Τσένα που έχει προωθηθεί. Χάθηκε προσημείο για την ομάδα Μαγνησιακού, όμως τώρα έχουμε πάλι στο χώρο του κέντρου τον Πανόπουλο. Γυρίζει προς τα πίσω, εκεί κλέψαν οι παίκτες του Θησέα και με τον Τανάγια βγάζει παλιά σε θέση έξω δεξιά. Εκεί που είναι ο Ισά και ο Τσένα. Γύρισε ο Τσένα στον Τροφλέκα. Έφτασε η μπάλα στον Τροφλέκα Μιχαλόπουλο. Και έτσι τώρα θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Δεύτερο λεπτό λοιπόν του δευτέρου μέρους. Έχουμε την προσπάθεια των παιχτών του Θησέα τώρα. Η κεφαλιά που γίνεται εκεί για τον Αραμπατζή. Φεύγει ο Αραμπατζής από αριστερά, όμως ωραία εκεί. Με ωραίο τρόπο ο Μαγιόγλου πέταξε την μπάλα πλάγιο out. Ανακόπτηκε αυτή η επίθεση της ομάδας του Θησέα στο δεύτερο λεπτό του δευτέρου μέρους. Θησέας Μαγνησιακός 1-1. Το πλάγιο για την ομάδα του Θησέα τώρα θα εκτελεστεί από τον Σπύρο Αναστασίου. Με στη μεγάλη περιοχή θα διώξουν οι παίκτες του Μαγνησιακού. Εκεί που βρίσκεται ο Χατζητρακώστας, θα πάρουν την μπάλα οι παίκτες του Θησέα με τον Ρουκά. Η παλιά νέα σύνδεση έξω αριστερά, εκεί που βρίσκεται όμως ο Ραμπατζής. Ο Ραμπατζής γυρίζει προς τα πίσω, προς τον Ιωάννου. Ιωάννου για τον Τανάγια, για τον Θησέα. Αυτός βγάζει στο χώρο κέντρου για τον Αλέξανδρο τον Γκουγκούδη. Γκουγκούδης βλέπει δεξιά. Θέλει να τροφοδοτήσει τον Ρουκά. Τον έκοψε εκεί όμως ο Τσένα και έβγαλε στον Χατζητρακώστα. Χατζητρακώστα, ωραία για τον Δανιλόπουλο. Σπύρος Δανιλόπουλος έξω την περιοχή, σε θέση offside. Σε θέση offside την παλιά αυτή του Χατζητρακώστα προς τον Δανιλόπουλο. Σήκωσε σημαίο του ο δεύτερος βοηθός, ο κ. Σάκας. Έχαμε το offside που εκτελέστηκε γρήγορα. Ο Τανάγιας βγάζει παλιά σε θέση εξωδεξιά, εκεί που είναι ο Ρουκάς τώρα που παρέμεινε στην επίθεση. Ρουκάς κάνει την τρίπλα, αποφεύγει προς τον Τσένα. Ρουκάς θέλει να γυρίσει για τον Σφάκα, δεν τα καταφέρνει. Ήρθε η κόντρα εκεί που γίνεται. Παίρνει την μπάλα όμως ωραία ο Ισάκ και φεύγει από θέση εξωδεξιά. Εκεί θα φτάσει η μπάλα όμως στον Χατζητρακώστα του Μαγνησιακού. Λάθος η μεταβίβαση του Χατζητρακώστα. Σέντρα σουτ που γίνεται από τον Ρουκά. Στο δεύτερο δοκάρι εκεί είναι ο Αραμπατζής. Είναι όμως και ο Κρανιάς του Μαγνησιακού. Τελικά έχουμε την μπάλα στον Αραμπατζή μαζί και μάχεται με τον Μαγιόγλου του Μαγνησιακού. Και τελικά ο διαιτητής θα δώσει μέτρηση σε πλάγιο. Έχουμε τώρα συνέχεια στο παιχνίδι με τον Μάτο Θησέα από αριστερά, το διώξιμο, κόρνερ ή πλάγιο out, θα δούμε τώρα, πρέπει να είναι κόρνερ, τρέχει να το εκτελέσει για την ομάδα του Θησέα ο Ισά, είναι το τρίτο κόρνερ για την ομάδα του Θησέα έναντι ενός του Μαγνησιακού, να δούμε αυτό το κόρνερ από την αριστερή πλευρά της επίθεσης, έχει προωθηθεί, είναι στην περιοχή ο Βλάχος, είναι και ο Ιωάννου. Πάει τώρα και ο Μοράλες στο δεύτερο δοκάρι. Να δούμε αυτό το κόρνερ για την ομάδα του Θησέα. Στο τέταρτο λεπτό του δεύτερου μέρους εκτελείται τώρα. Προσπάθησε εκεί να πάρει την κεφαλιά ο Αναστασίου. Βγήκε ο Τροφλέκας εκεί. Έδιωξε ο Μιχαλόπουλος. Άλλο διδής έδωσε επιθετικό φάουλ του παίκτη του Θησέα πάνω στον Τροφλέκα Μιχαλόπουλο. Και έτσι τώρα ο Μιχαλόπουλος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Ο Τροφλέκας ομάδα του Μαγνησιακού. Εκτελεί αυτό το φάουλ,
κάτω από τη σέντρα εκεί που θα πάρει την πρώτη κεφαλιά ο Χατζηδρακόσας, θα διατροφοδοτήσει δεξιά τον, τον Οικονόμου. Χάθηκε η μπάλα για τους παίκτες του Μανησιακού και έτσι κερδίζει τώρα ο Οδυσσέας με τον Ρουκά. Ο Ρουκάς από δεξιά βγάζει πιο δεξιά εκεί που είναι ο Ισά. Ο Ισά κάνει την τρίπλα, αποφεύγει τον Τσένα, βγάζει μια σέντρα στο δεύτερο δροκάρι. Ωραίο κοντρόλ και από τον Αραμπατζή. Το σουτ πάνω στο σώμα του Κρανιά, κόρνερ. Νέο κόρνερ στην οργανωμένη επίθεση αυτή του Οδυσσέα. Εκεί ο Κρανιάς βρέθηκε στην πορεία της μπάλας στο κοντρόλ εκεί που έγινε από τον Αραμπατζή. Το σουτ που προσπάθησε να κάνει ο Κρανιάς έβαλε την μπάλα κόρνερ. Νέο κόρνερ λοιπόν από την αριστερή πλευρά της επίθεσης. Το τέταρτο κόρνερ για τον Οδυσσέα. Εκτελείται τώρα από το Σφάκα στο πρώτο δοκάρι. Κεφαλιά εκεί, ωραία γυριστή και το γκολ. 2-1 με τον Μοράλες. Έγινε η γυριστή κεφαλιά εκεί. Η πρώτη γυριστή κεφαλιά, η μπάλα έφτασε στον Αμαρκάρη, στο Μοράλες, στο δεύτερο δοκάρι. Το ψύχρωμο δυνατό σουτ στην κλειστή γωνία του Μιχαλόπουλου. Και έχουμε το 2-1 για τον Οδυσσέα. Στο έκτο λεπτό του δευτέρου μέρους η ομάδα του Οδυσσέα προηγείται τη ομάδα του Μαγνησιακού. Στο 51 λοιπόν, με τον Μοράλες που έχει περάσει στην περιοχή του Μιχαλόπουλου. Το τέταρτο κόρνερ ήταν αυτό που εκτελέστηκε από αριστερά. Πρώτη κεφαλιά που πήρε εκεί ο Ραμπατζής. Γύρισε προς τον Μοράλες. Ο Μοράλες ήταν μαρκάρισος με δυνατό ψύχρονο στην κλειστή γωνία του Μιχαλόπουλου. Έκανε το 2-1. Έγινε η σέντρα, η μπαλά από τον στον Μοράλες, κεφαλιά του Μοράλες, πλάγιο out για τον Μαγνησιακό. Ο Λέτο Τσένα τώρα θα κλέσει αυτό το πλάγιο. Η μπάλα φτάνει στο Χατζητρακόσα, Χατζητρακόσα για τον Τσένα. Χάθηκε η μπάλα. Πήραν οι παίκτες του Οδυσσέα. Ο Τανάγια Τζίνι στον Βλάχο. Μαρκάρισμα δυνατό του Κοντοβά πάνω στον παίκτη του Οδυσσέα, στον υψηλόσωμο, τον Ηλία τον Βλάχο. Το σκόρερ του πρώτου τέρματος του Οδυσσέα. Το δεύτερο γκολ πριν από λίγο ο Μοράλες. Το φάουλ αυτό εκτελέστηκε από τον Δημήτρη Μοράλες σε μια θέση έξω αριστερά. Δυνατή η παλιά του. Πολύ δυνατή το εκτέλεσε φάουλ του Μοράλες. Κατέληξε out. Και έτσι τώρα βρίσκει την ευκαιρία ο τραυματοφύλακας ο Μιχαλόπουλος, ο Γιάννης Μιχαλόπουλος του Μαγνησιακού, να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με ένα δυνατό βολέ. Η μπάλα θα φτάσει και στο Χατζηκτρακός. Αυτό θα τροφοδοτήσει ωραία τον Δανιλόπουλο. Δανιλόπουλος θα φύγει από θέση έξω αριστερά. Έχει μπροστά το Μοράλες. Δανιλόπουλος θα κάνει ωραία παλιά εκεί για τον Πανόπουλο. Το δυνατό σου του Πανόπουλου βρίσκει το σώμα εκεί του Γκουγκούδη. Διώξαν οι παίκτες του Οδυσσέα σε μια θέση όπως το χώρο του κέντρου όπως έρχονται να διεκδικήσει την μπάλα ο Κοντοβάς μαζί με τον Ισά. Τελικά ο διαιτητής δίνει φάουλ υπέρ του Μαγνησιακού στο φάουλ αυτό. Από τον Κουγκούδη πάνω στον Τσένα. Το φάουλ θα εκτελεστεί για την ομάδα του Μαγνησιακού τον Προβιά. Κοντοβάς γίνεται κόντρα στον Κουγκούδη. Νέο διώξουμε εκεί από τον Μαγιόγλου, ο οποίος προσπαθεί να φύγει από θέση έξω δεξιά. Τροφοδοτεί και ωραία τον Οικονόμου. Γίνεται και φάουλ πάνω στον Οικονόμου από το Σφάκα. Ο διαιτητής της συνάντησης, ο κύριος Νικόπουλος, κοντά στη φάση, θα δώσει αυτό το φάουλ πάνω κοντά στη γραμμή της έντρας περίπου. Το φάουλ αυτό για τον Μαγνησιακό που θα εκτελέσει ο Μαγιόγλου. Μάλλον θα είναι εκεί και ο Προβιάς. Θα δούμε ποιος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ για τον Μαγνησιακό. Όλη η ομάδα του Μαγνησιακού κάτω από τη σέντρα, όπως και του Οδυσσέα βέβαια. Να δούμε αυτό το φάουλ για τον Μαγνησιακό. Θα εκτελέσει ο Προβιάς σε ύψος του πέναλτε εκεί. Θα διώξει ο Μοράλες πρώτη μπαλιά. Θα πάρει εκεί ο Μάιπας, θα πάρει κεφαλιά. Μάιπας και πάλι που ελέγχει. Κακό κοντρόλ θα πάρει την μπάλα όμως για την ομάδα του Οδυσσέα. Ο Αραμπατζής θα είναι τροφοδότηση δεξιά τον γρήγορο Ισά. Ισά πιέζεται από τον Τσένα. Ισά έρχεται το Τσένα και να τον μαρκάρει. Τελικά Ισά κρατάει. Βγάζει δεξιά για τον Ρουκά. Ρουκά δύο παίκτες κοντά του. Χατζητρακόσα με φάουλ όπως λέει ο διαιτητής. Έχουμε πλάγιο out ή φάουλ. Μπαλαβήκε πλάγιο, ο διαιτητής λέει ότι είναι φάουλ. Να δούμε τώρα πάνω στο Ρουκά το μαρκάρισμα αυτό του Χατζητρακόσα. Φάνηκε ότι πήρε μπάλα ο Χατζητρακόσα. Ο διαιτητής είναι κοντά στη φάση, έδωσε το φάουλ αυτό. Να δούμε τώρα, είναι στο έδαφος ο παίχτης του τελικά είναι φάουλ για την ομάδα του Οδυσσέα. Το φάουλ αυτό για την ομάδα του Οδυσσέα θα εκτελεστεί από τον Ισά. Είναι κοντά του και ο Ρουκάς. Ο Ισά έδωσε στο Ρουκά. Σέντρα σου του Ρουκά. Η κεφαλιά που γίνεται από τον Βλάχο κατέληξε out. Ενώ είμαστε στο 1ο προς 10ο λεπτό του δεύτερου μέρους. Οδυσσέας Μαγνησιακός 2-1. Το 1-0 στο 22 με τον Βλάχο. 1-1 με πέναλτι του Κοντοβά στο 32 και στο δεύτερο μέρος στο 51 ο Μοράλες βρέθηκε μαρκάρος και είχαν το 2-1. Η κεφαλιά από τον Ιωάννη στο χώρο του κέντρου για τον Σφάκα. Αυτός έδωσε στον Τανάγια. Τανάγια παλιά σε θέση εξωτερική, εκεί όμως ελέγχει ο Χρήστος Μαγιόγλου.
ο οποίος θέλει να βγάλει την μπάλα, τη χάνει εκεί, κερδίζει ο Αραμπατζής. Γένει η ομάδα του Οθησιά, ο Βλάχος είναι στην επίθεση, γυρίζει ώρα για τον Κουγκούδη. Κουγκούδης στην περιοχή, δεν κάνει καλό κοντρόλ, βγαίνει ο Παλόπουλος από την άμυνά του, από τον ο Κοντοβάς την άμυνά του, ήρθε με δύναμη ο παίκτης Οθησιά, γίνεται μια κόντρα εκεί, μια... τρέχει εκεί ο Κοντοβάς και ο διαιτητής διαμαρτύρεται, δείχνει κίτρινη κάρτα στον Κοντοβά. Ο διαιτητής της συνάντησης, ο κύριος Νικόπουλος, είναι στο έδαφος ο παίκτης του Θησέα, είναι ο Σφάκας νομίζω. Και τώρα θα έχουμε το φάουλ αυτό για την ομάδα του Θησέα. Έγινε μια κόντρα εκεί από τον Κοντοβά, ο οποίος θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα από τον κύριο Νικόπουλο. Ο Κοντοβάς είναι που έβαλε τον γκολ, το πέναλτι. Θα δούμε αυτό το φάουλ. Κοντοβάς, ο οποίος έχει 5 γκολ και αυτό 6 γκολ στο πρωτάθλημα. Όλη η ομάδα του Θησέα κάτω από τη σέντρα, κοντά στην εκτέλεση του φάουλου είναι ο Μοράλες, είναι ο Νισά, είναι ο Σφάκας, είναι και ο Αποστόλης Ανάγιας. Τρεις παίκτες του Μαγνησιακού κάνουν το τείχος, ο Οικονόμου, Χατζητρακώσας και ο Δανιλόπουλος. Ο Μάιπας και ο Δανιλόπουλος. Εκτελέσει και το φάουλο από τον Τανάγια. Θα διώξουν και προς τη στιγμή οι παίκτες του Μαγνησιακού. Προς τα πίσω εκεί ο Μαγιόγλου στον τροματοφύλακα Μιχαλόπουλου. Ο διαιτητής φύριξε φάουλο στον παίκτη του Μαγνησιακού. Ένα φάουλο που εκτελείται από τον τροματοφύλακα τον Μιχαλόπουλο. Κάτω από τη σέντρα εκεί που θα προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά ο Δανιλόπουλος. Όμως πήραν την κεφαλιά οι παίκτες του Θησέα με τον Σφάκα. Το λάθος εκεί. Κέρδισε ο Τσένα που βγάζει παλιά στα θέση έξω αστρά εκεί για τον γρήγορο του Χατζητρακώσα. Κοντά του είναι και ο Ρουκάς, πήρε την κεφαλιά, κατέληξε πλάγιο για τον Μαγνησιακό. Με τον, το πλάγιο αυτό θα εκτελεστεί με τον Τσένα. Ο Λέτο Τσένα θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Τσένα τώρα στο πλάγιο θα βγάλει εκεί παλιά για τον Δανιλόπουλο. Δανιλόπουλος έξω, κάνει το δυνατό σουτ παρά την πίεση εκεί το Μοράλες. Θα πέσει στην πορεία της μπάλας ο Στούκας, ο Βλάσης, και θα μπλοκάρει την μπάλα και τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ενώ είμαστε στο 12 του δευτέρου μέρους, Θησέας Μαγνησιακός 2-1. Έδωσε την μπάλα στον Ιωάννου. Ο Ιωάννου βγάζει ωραία εκεί για τον Αναστασίου, για τον Θησέα. Θησέας, Αναστασίου έβγαλε εκεί για τον Αραμπατζή. Αραμπατζή στο κόντρο κέντρο που είναι Σφάκας. Σφάκας αλλιώς που έχει δεξιά που τρέχει ο Ισά. Δεν πρόλαβε και ο Ισάς. Ο Ισά, ο Όργκες Ουσά. Ενώ παίξεις του Μαγνησιακού ζητάνε αλλαγή. Να δούμε τώρα ποια θα είναι η αλλαγή. Ο κύριος Μεταξάς εδώ λέει θα γίνει η αλλαγή. Είναι ο Γιώργος Γκέρτσο. Να δω ποιος θα φύγει από το παιχνίδι. Και φεύγει από το παιχνίδι ο Χρήστος Μαγιόγλου. Πρώτη αλλαγή λοιπόν για τον Βασίλη Πανόπουλο στο 13 το δεύτερο μέρος, στο 58. Στη θέση του Μαγιόγλου θα περάσει ο Γιώργος Γκέρτσο. Πρώτη αλλαγή λοιπόν της συνάντησης, πρώτη αλλαγή για την ομάδα του Μαγνησιακού. Το πλάγιο είναι για τον Τσένα, έδωσε στον Χατζη 300. Ο Τσένα και πάλι βγάζει μια σέντρα σουτ εκεί που προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά ο νέος ελθόν παίκτης της ομάδας Μαγνησιακού. Για τον Δανιλόπουλο διώχνει και όπως ο Ιωάννου σε μια θέση στο χώρο του κέντρου που κερδίζουν οι παίκτες του Μαγνησιακού που είναι γρήγοροι και βγαίνουν στην αντεπίθεση. Τελικά έχουμε τώρα το Ρουκά για το Θησέα. Ρουκάς ήρθε μπροστά του ο Γκέρτσο και έχουμε πλάγιο out για το Θησέα. Ενώ είμαστε στο 14 του δευτέρου μέρους. Θησέας Μαγνησιακός 2-1. Το πλάγιο λοιπόν για την ομάδα του Θησέα που θα εκτελεστεί με τον Φίλιππα Ρουκά για τον Ισά για τον Ρουκά. Η ομάδα του Θησέα που βγαίνει στην επίθεση τώρα που αλλάζει το παιχνίδι αριστερά και που είναι Αραμπατζής. Τρέχει να τον πιέσει εκεί ο Γιώργος Κρανιάς. Αραμπατζής θα κάνει την τρίπλα προς στιγμή, αλλά δεν είναι καλή τρίπλα. Βγαίνει out, πλάγιο out. Ένα πλάγιο out που θα εκτελέσει για την ομάδα του Μαγνησιακού ο Γιώργος Κρανιάς. Κρανιάς κρατάει τώρα, θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Εκτελεί, θα βγάλει εκεί για τον Οικονόμου. Ο Οικονόμου θέλει να βγάλει παλιά για τον Δανιλόπουλο. Είναι δυνατή παλιά. Βρίσκει την ευκαιρία εκεί ο Ιωάννου να γυρίσει για τον Τανάγια. Τανάγιας πίσω στον Μοράλες. Το σκόρ του δεύτερου τέρματος της ομάδος του Θησέα. Ο Μοράλες θα βγάλει παλιά λάθος. Θα αποκρούσει προς στιγμή ο Τσένα. Νέα παλιά προς την μεγάλη περιοχή. Έξω από τη μεγάλη περιοχή για τον Βλάχο. Εκεί μαρκάρεται από τον Προβιά. Ο διαιτητής λέει ότι είναι φάουλ του Προβιά πάνω στον παίκτη της ομάδας του Θησέα, στον Ηλία Βλάχο. Και έτσι έχουμε ένα φάουλ. Πολλά μέτρα στη μεγάλη περιοχή. Φάτσα προς το τέρμα του Μιχαλόπουλου. Στο 15
το δεύτερο μέρος. Να δούμε τώρα πόσοι παίκτες θα κάνουν το τείχος από το Μαγνησιακό. Είναι φάουλ υπέρ του Θησέα. Θα το εκτελέσει εκεί μάλλον ο Όργεστ Ισά. Τρεις παίκτες του Μαγνησιακού κάνουν το τείχος. Να δούμε αυτό το φάουλ στο 15 του δεύτερου μέρους. Είναι κοντά του και ο Τανάγιας. Να δω να γίνει πλάσια αριστά ή θα γίνει κατευθείαν. Ισά σε αυτό το φάουλ για τον Θησέα. Να δούμε το φάουλ αυτό. Εκτελείται. Η μπάλα καταλήγει out. Δεν πρόλαβε και ο Κουκούδης. Μάλλον πήγαινε για την νηστεία. Δεν ξέρω αν ήθελε να κάνει πάση στον Κουκούδη. Κατέληξε χωρίς κάποιο αποτέλεσμα για την ομάδα του Θησέα. Ο Μιχαλόπουλος τον Φλέκα στείλει την μπάλα στη γωνιά της μικρής περιοχής και δίνει στον Προβιά. Νίκος Προβιάς θα βγάλει παλιά σε θέση center for εκεί που τρέχει ο Δανιλόπουλος που πιέζεται από τον Ιωάννου. Δανιλόπουλος θα μπει στην περιοχή, πλασάρει εκεί με τα χέρια εκεί τελευταία στιγμή. Βγάζει ο Στούκας την μπάλα corner. Πολύ καλή αντεπίθεση αυτή για την ομάδα του Μαγνησιακού. Έφυγε ο Δανιλόπουλος με το αριστερό εκεί, γύρισε την μπάλα προς την περιοχή. Με τα χέρια όμως έβγαλε την μπάλα corner τελευταία στιγμή ο Μιχαλόπουλος. Και έτσι έχουμε το δεύτερο corner για το Μαγνησιακό. 4 έχει ο Θησέας. Να δούμε αυτό το corner που θα εκτελεστεί τώρα για την ομάδα του Μαγνησιακού. Εκτελείται, θα διώξει εκεί από την άμυνα του το σούτ που γίνεται από μακριά από τον Προβιά. Νέο σούτ εκεί, τελευταία στιγμή διώχνει ο αρχηγός ο Τανάγιας για τον Θησέα και τελικά έχουμε πλάγιο out για τον Μαγνησιακό. Ο Μαγνησιακός που είναι γρήγορο σε αντιπιθέσεις προσπάθησε να πιέσει τώρα. Έχουμε το πλάγιο αυτό που εκτελείται. Είναι το πλάγιο, δεν βλέπουμε εκεί. Ναι, εκτελέσει και μέσα στη μεγάλη περιοχή. Είναι εκεί ο Κοντοβάς, πέφτει στο έδαφος ο παίκτης του Θησέα. Ο διαιτητής λέει ότι είναι επιθετικό φάουλ του Κοντοβά πάνω στον παίκτη του Θησέα, στο Μοράλες νομίζω. Και τελικά έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Διακοπή στο παιχνίδι. Διαμαρτυρήσει εκεί από τον... τους παράγοντες, ο κύριο Πανόπουλο, έρχεται ο διαιτητής ο κύριος Νικόπουλος κάτι να δώσει τις συστάσεις του εκεί στον προπονητή της ομάδας του Μαγνησιακού και θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι τώρα ενώ τώρα ο διαιτητής ο κύριος Νικόπουλος να περάσει έξω ο κύριος Πανόπουλος. Και έτσι τώρα θα έχουμε την αποβολή του κύριου Πανόπουλου. Ο παρατηρητής λέει να βγει από το παιχνίδι. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι ενώ βρισκόμαστε στο 17 του δεύτερου μέρους. Θησέας Μαγνησιακός 2-1. Αποχωρεί από το μπάγκο του προπονητής ο κύριος Πανόπουλος. Κατόπιν ότι είπε ο κύριος Νικόπουλος. Εδώ αρχίζει να ψυχαλίζει στο βοηθητικό του ΑΚ. Και θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με τον Βλάση Στούκα, τον ροφλέκα του τοξότ, του Θησέα. Συγγνώμη. Επειδή είναι το γήπεδο του Τοξότη εδώ, Θησέας είναι αυτός ο οποίος τώρα έχει την μπάλα. Ο τερματοφύλακας τη βγάζει για τον Μοράλες. Ο Μοράλες παίρνει λίγα μέτρα. Ο Μοράλες θέλει να δει τον Βλάχο. Ναι, εκεί βρίσκει τον Βλάχο. Ο Βλάχος δίνει εκεί για τον Ισά. Διώχνει όμως με ωραίο τρόπο ο Τσένα. Ένα δυνατό σούτο από τον Βλάχο. Επικίνδυνο, ξαφνικό. Και η μπάλα καταλήγει out. Ένα ξαφνικό σούτ εκεί του Ηλία Βλάχου έξω από τη μεγάλη περιοχή, πολλά μέτρα. Όμως ήταν σε ετοιμότητα ο Μιχαλόπουλος, αλλά βέβαια η μπάλα κατέληξε out πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα του Μαγνησιακού. Κοντοβάς τώρα βγάζει παλιά σε θέση έξω δεξιά εκεί που τρέχει ο Δανιλόπουλος. Είναι και ο Αναστασίου. Πλάγιο για τον Θησέα. Γκουγκούδης θα κάνει μια τρίπλα. Ο διαιτητής λέει ότι έγινε φάουλ στην προηγούμενη φάση. Φάουλ των παιχτών του Μαγνησιακού πάνω στον Γκουγκούδη. Πρέπει να ήταν εκεί στο χώρο του κέντρου ο Κονόμου. Και έτσι έχουμε ένα φάουλ για την ομάδα του Θησέα με το Σφάκα εκτελεστή. Δεξιά να μαρκάρει ως μόνος του Ρουκάς. Είναι και ο Ισάς στην περιοχή. Να δούμε αυτό το φάουλ. Εκτελείται από το Σφάκα για τον Γκουγκούδη. Γκουγκούδης θα βγάλει για τον Ρουκά. Ρουκάς κρατάει, πιέζεται εκεί από τον Χατζητρακόσα. Η παλιά φτάνει. Θέλει να τροφοδοτήσει τον Ισάδε, τα κατάφερε εκεί. Ήρθε ο Τσένα που έδιωξε. Βγάζει παλιά σε θέση εξωτερά εκεί για τον Χατζητρακόσα. Χατζητρακόσα κάνει την τρίπλα και φάουλ εκεί. Προσπάθησε να αποφύγει τον Τανάγια. Φάουλ εκεί, λέει ο διαιτητής. Και είναι δυνατό φάουλ που έγινε από τον Τανάγια πάνω στον παίχτη του Μαγνησιακού, στον Χατζητρακόσα. Το φάουλ αυτό για την ομάδα του Μαγνησιακού.
Ο διαιτητής λέει θα σφυρίξω εγώ και θα εκτελεστεί το φάουλ. Ο Χατζηδρακώστας είναι ο παίκτης ο οποίος κέρδισε αυτό το φάουλ. Είμαστε στο 20 λεπτό του δεύτερου μέρους, θυσίας Μαγνησιακός 2-1. Το φάουλ αυτό θα εκτελεστεί τώρα για την ομάδα του Μαγνησιακού με τον Χατζηδρακώστα. Όλος ο θυσίας είναι στην περιοχή του Στούκα. Να δούμε αυτό το φάουλ. Ένας παίκτης ο Ισάκ κάνει το τείχος για το θυσία. Χατζηδρακώστα και το Μαγνησιακό κάνει αυτό το φάουλ. Στο δεύτερο δοκάρι, εκεί θα περάσει από όλους, θα δώσει τον τερματοφύλακα Στούκα έγκαιρα εκεί, θα μπλοκάρει την μπάλα και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ο Βλάσης Στούκας. Προσπαθεί εκεί, κάνει κάποια γκελάκια, τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, θα πάει η μπάλα στα αριστερά εκεί που θα πάρει την κεφαλιά, ο Ραμπατζής θα τροφοδοτήσει τον Βλάχο, είναι δυνατή η μπαλιά, βγαίνει ο τερματοφύλακας Μιχαλόπουλος του Μαγνησιακού και μπλοκάρει την μπάλα. Να δούμε τώρα το συνέχεια στο παιχνίδι με τον Μιχαλόπουλο, τον τερματοφύλακα του Μαγνησιακού, να δίνει το βολέ εκεί που βρίσκεται όμως ο Σφάκας που πήρε την κεφαλιά και τώρα η ομάδα του Μαγνησιακού συνεπίζει με Χατζηδρακώστα. Βγάζει αριστερά για τον Γκέρτσο. Ο Γκέρτσο δεν θα κάνει καλό κοντρόλ, όμως κερδίζει και πάλι ο Χατζηδρακώστας που είναι κινητικός και πολύ γρήγορος εκεί. Η λάθος παλιά πήρε ο Ρουκάς και έδωσε στον Ισά. Ισά για τον Γκουγκούδη. Γκουγκούδη έρχεται με δύναμη εκεί το μαρκάρι ο Προβιάς. Συνεχίζεται η φάση και η μπάλα φτάνει στους παίκτες του Μαγνησιακού στον Πανόπουλο. Δεν μπορεί όμως να τροφοδοτήσει κάποιο συμπαίκτη του. Η μπάλα στον Θησαία, στον Ρουκά. Κάνει μια μπαλιά και εκεί βρίσκει το πόδι του Γκέρτσο και έχουμε πλάγιο out για τον πλάγιο out για τον Θησέα. Η πρώτη αλλαγή λοιπόν για την ομάδα του Θησέα. Φεύγει από το παιχνίδι ο Γκουγκούδης και περάει στο παιχνίδι ο Ατζούρης. Είναι στο 21ο λεπτό του δεύτερου μέρους, στο 66. Πρώτη αλλαγή λοιπόν για τον, για τον Κώστα Παπαστεργίο. Στη θέση του Γκουγκούδη πέρασε ο Ατζούρης. Ο Τοξότης έχει την μπάλα. Εκεί γίνεται ένα φάουλ από τον Τσένα πάνω στον Ισά. Στη διεκδίκηση της μπάλας. Και έτσι έχουμε κίτρινη κάρτα στον Τσένα. Στον παίχτη του Μαγνησιακού. Έπεσε με δύναμη. Και έκανε το φάουλ αυτό πάνω στον παίχτη του Θησέα. Στον όργη της Ισά. Ο Λέτο Τσένα. Ένα φάουλ για τον Θησέα. Είναι κοντά στην μπάλα, είναι ο Ρουκάς, είναι και ο Τανάγιας. Να δούμε, ο Τανάγιας φεύγει από τη φάση. Ο διαιτητής λέει θα ακούσει το σφύριγμα και θα εκτελέσει το φάουλ. Είμαστε στο 23 του δεύτερου μέρους. Θησέας Πανησιακός 2-1. Το φάουλ αυτό εκτελείται για το Θησέα με τον παίκτη που κέρδισε το φάουλ, με τον Ισά. Καλοτραβηγμένο στην περιοχή, προσπάθησε και να πάρει την κεφαλιά. Το πλασέ που γίνεται εκεί από τον Αραμπατζή νομίζω, όμως η μπάλα καταλήγει out. Και έτσι τώρα ο τερματοφύλακας ο Μιχαλόπουλος βγάζει αριστερά εκεί για τον Τσένα. Διώχνει ο Κοντοβάς, ο Προβιάς σε μια θέση έξω αριστερά για τον Γκέρτσο, για τον Χατζηδρακώστα, δεν προλαβαίνει αυτός και έτσι έχουμε πλάγιο για τον Θησέα. Το πλάγιο εκτελείται από τον Ρουκά για τον Τσένα, όχι για τον Ισά. Ισά και Τσένα εκεί μάχονται. Τσένα γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω εκεί που είναι ο Πανόπουλος. Τελικά ο διαιτητής λέει ότι είναι πλάγιο για την ομάδα του Μαγνησιακού. Να δούμε αυτό το πλάγιο που εκτελείται για τον Δανιλόπουλο. Διώξαν επέξω ο Θησέα με τον Ρουκά. Στο χώρο του κέντρου εκεί μονομαχίες ήταν ο Γκέρτσο. Και τελικά η μπάλα είναι στους παίκτες του Μαγνησιακού. Ο Γκέρτσο. Γκέρτσο θέλει να βγάλει για το 400, δεν καταφέρνει. Τανάγιας έβαλε για τον Βλάχο. Ο Βλάχος θα είναι τροφοδοτήσει τον Ισά. Τον πρόλευαν οι παίκτες του Μαγνησιακού. Με τον Προβιά που βγάζει μια παλιά δυνατή όμως. Καταλήγει out. Παλιά αυτή του Προβιά. Κατέληξε out ενώ θα έχουμε τη δεύτερη αλλαγή τώρα. Για την ομάδα του Μαγνησιακού. Θα μπει στο παιχνίδι ο Μιλωνάς. Να δούμε ποιος θα βγει. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Μάιπας στο νούμερο 11 και θα περάσει ο Μιλωνάς με το νούμερο 18. Στο 25. Αριστερά εσύ κατά το 400. Στο 24 περίπου. Στο 25 του δεύτερου μέρους. Στη θέση του Μάιπα πέρασε ο Μιλωνάς. Δύο αλλαγές για την ομάδα του Μαγνησιακού. Η πρώτη αλλαγή ήταν στη θέση του Μαγιόγλου. Πέρασε το 58 ο Γκέρτσο. Και η δεύτερη στη θέση του Μάιπα πέρασε ο Μιλωνάς στο 70.
Ο Στούκας έκανε το δυνατό βολέ εκεί που είναι. Προσπαθεί να πάρει και δει την μπάλα ο Ισά. Διώχνουν υπέρ του Μαγνησιακού. Ο Γκέρτσο βγάζει στο χώρο του κέντρου. Εκεί που πήρε την μπάλα ο Πανόπουλος, έβγαλε την μπάλα αριστερά εκεί. Δυνατή η παλιά. Καταλήγει πλάγιο out για το Θησέα. Ήταν η παλιά αυτή δυνατή του Πανόπουλου για τον Γκέρτσο. Κατέληξε πλάγιο out. Το πλάγιο αυτό θα εκτελεστεί τώρα για την ομάδα του Θησέα. Καθυστερούν εκεί, έχει μπάλα περάσει εκτός. Είναι ο Ρουκάς αυτός που θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Ρουκάς το εκτελεί για τον νεοσελθόντα εκεί Ατζούρι. Η μπάλα αυτά είναι δεξιά εκεί που είναι ο Βλάχος. Και τελικά καταλήγει out. Η προσπάθεια αυτή των παιχτών του Θησέα, η μπάλα κατέληξε out. Συνέχεια στο παιχνίδι λοιπόν τώρα με την ομάδα του Μαγνησιακού με τον Μιχαλόπουλο. Βγάζει μια παλιά εκεί στο χώρο του κέντρου που είναι ο Ισά μαζί με τον Τσένα. Ο Ισά παίρνει την μπάλα. Θα είναι αποφύγει τον Τσένα. Ισά κρατάει ο παίκτη του Θησέα. Γυρίζει ωραία για τον Σφάκα. Στο χώρο του κέντρου Σφάκα αριστερά για τον Αναστασίου. Να η ωραία οργανωμένη επίθεση την ομάδα του Θησέα. Αναστασίου για τον Αραμπατζή. Αραμπατζή για τον Αναστασίου. Δυνατή παλιά. Έρχεται εκεί ο Χατζητρακόσα που είναι γρήγορο να πάρει την μπάλα. Τελικά η μπάλα φτάνει. Ο διαιτητής λέει ότι είναι υπέρ του. Έδιωξε εκεί ο Χατζητρακόσας, δεν ξέρω αν βρήκε κάποιο χέρι ή είναι κόρνερ. Κόρνερ. Είναι κόρνερ για την ομάδα του Θησέα. Το πέμπτο κόρνερ έναντι δύο της ομάδας του Μαγνησιακού. Να δούμε αυτό το κόρνερ για την ομάδα του Θησέα που θα εκτελέσει Όργεστ Ισά. Έχει προωθηθεί και ο Μοράλες έξω από τη μεγάλη περιοχή. Είναι και ο Βλάχος υψηλός όμως. Είναι και ο Ατζούρης. Να δούμε αυτό το κόρνερ, το πέμπτο κόρνερ για την ομάδα του Θησέα. Που εκτελείται από αριστερά με τον Ισά. Η μπάλα περνάει από όλους. Φτάνει δεξιά εκεί που είναι ο Ατζούρης. Ο Μοράλης. Ο Μοράλης βγάζει για τον Σφάκα. Σφάκας κάνει τη σέντρα. Μόνος του εκεί βρέθηκε ο Βλάχος και ο Αραμπατζής. Η μπάλα όμως κατέληξε out. Πολύ καλή ευκαιρία για την ομάδα του Θησέα. Και τώρα έχουμε τον Τσένα για τον Μαγνησιακό. Τσένα βγάζει παλιά αριστερά για τον Γκέρτσο. Δυνατή παλιά. Τρέχει εκεί να υποφοληθεί και ο Μιλωνάς. Τελικά διώχνει ο Ρουκάς. Πλάγιο out για τον Μαγνησιακό. Η μπάλα όμως φτάνει στους παίχτες του Θησέα. Δεν βλέπουμε από εδώ πέρα που βρισκόμαστε. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τελικά έχουμε τον Ισά. Την μπάλα κέρδισε για τον Μαγνησιακό ο Τσένα. Διώχνει οι παίχτες του Θησέα με τον Ρουκά. Η μπάλα είναι στον Αναστασίου για την ομάδα του Θησέα. Αναστασίου. Βγάλει μια παλιά σε θέση έξω αριστερά εκεί που τρέχει ο Σφάκας. Σφάκας είναι γρήγορος, αποφεύγει εκεί τον Κοντοβά. Σφάκας από θέση έξω αριστερά, ήρθε και ο Κοντοβάς εκεί και η μπάλα είναι κόρνερ. Σφάκας που έφυγε γρήγορα στην αντεπίδηση, ο Κοντοβάς εκεί έβγαλε το κόρνερ, το έκτο κόρνερ για την ομάδα του Θησέα. Και πάλι ο Όργιος Τισά θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Προηγείται 2-1. Στο 22 το 1-0, στο 32 το 1-1 με πέναντι του Κοντοβά, το 1-0 το έκανε ο Βλάχος και το 2-1 στο 51 ο Μοράλες για την ομάδα του Θησέα. Να δούμε αυτό το κόρνερ με τον Ισά από αριστερά για την ομάδα του Θησέα. Έχει προωθηθεί και ο Ισάρη, κεφαλιά εκεί που έγινε από τον Ιωάννου, κατέληξε out χωρίς ανησυχήσει εκεί τον Βλέκας Μιχαλόπουλος που τώρα παίρνει την μπάλα. Για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, ο Γιάννης Μιχαλόπουλος εκτελεί αυτό το. Θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με το ελεύθερο. Ενώ βλέπουμε την τρίτη αλλαγή σε λίγο. Θα κάνει ο κ. Μεταξάς, ο οποίος παίρνει τη θέση του κ. Πανόπουλου, μια και αποβλήθηκε. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Χατζητρακόσας, σε λίγο θα το δούμε. Η ομάδα του Μαγνησιακού στην επίθεση. Η παλιά που έγινε από τον Τσένα, η μπάλα στο Μιλωνά. Χάθηκε για την ομάδα του Μαγνησιακού. Κερδίζει εκεί ωραίο ο Ατζούρης. Βγάζει μπαλιά στην αριστερά. Που μπαίνει εκεί με δύναμη ο Ραμπατζής. Ραμπατζής έχει μπροστά του τον Κρανιά. Κάνει το σούτ, αποκρούει ο Κρανιάς. Δεν βγήκε η μπάλα πλάγιο. Η μπάλα και πάλι στους παίκτες του Μαγνησιακού. Τώρα μετά την κόντρα που έγινε εκεί ο Ραμπατζής προσπαθεί να φύγει. Ο διαιτητής λέει ότι έχει περάσει μπάλα. Και έτσι έχουμε διακοπή στο παιχνίδι, αλλαγή θα περάσει στη θέση του Χατζητρακόσα, θα περάσει ο Θοδωρόπουλος, ο Χρήστος Θεοδωρόπουλος στη θέση του Χατζητρακόσα στο 29, στο 30, στο 75 λοιπόν η τρίτη αλλαγή για την ομάδα του Μαγνησιακού. Φεύγει ο Χατζητρακόσας από το παιχνίδι, πέρασε ο
Θεοδωρόπουλος, ο Χρήστος Θεοδωρόπουλος για την ομάδα του Μαγνησιακού. Τρίτη αλλαγή για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Να δούμε τη συνέχεια στο παιχνίδι τώρα. Με τον πλάγι αυτό που έχει λέσει και προς τα πίσω εκεί που είναι ο Ιωάννου για τον Θησέα. Αυτός βγάζει ωραία για τον αρχηγό, τον Τανάγια, αυτός για τον Ιωάννου και πάλι. Ιωάννου βγάζει μια παλιά θέση έξω αριστερά και που τρέχει ο Ατζούρης με τον, με τον Βλάχο. Βλάχος κρατάει, βγάζει δεξιά εκεί που δεν φτάνει μπάλα ποτέ στον Ισά. Έκοψε ο Τσένα σε μια θέση στο χώρο του κέντρου όπου βρίσκεται ο Θεοδρόπουλος. Αυτός προσπάθησε να βγάλει δεξιά, δεν τα κατάφερε εκεί. Και για τον Δανιλόπουλο κέρδισαν την παίκτες του Θησέα. Τανάγιας γυρίζει για τον Ιωάννου και αυτός βγάζει μια παλιά στα θέση έξω αριστερά. Ήρθε με δύναμη, βγήκε από την άμυνα του και ο Κοντοβάς, πλάγι out. Θα δούμε και τη δεύτερη αλλαγή σε λίγο στη θέση για τον Θησέα. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Ισά και θα περάσει στο παιχνίδι ο Δημουλάς. Δεύτερη αλλαγή λοιπόν για τον Σοκράτη Οικονόμου στη θέση στο 51, άρα είμαστε στο 31 του δεύτερου μέρους. 76 στη θέση του Ισά θα περάσει ο Βασίλης Δημουλάς για την ομάδα του Θησέα. Έχουμε την εκτέλεση του πλάγιου. Εκτελέστηκε η μπάλα πίσω στον Αναστασίου. Αυτός βγαίνει ένα σέντρα σούτ. Εκεί διώξαν οι παίκτες του Μαγισιακού με τον Πανόπουλο. Πανόπουλος θα κάνει κακό κοντρόλ. Θα πάρουν οι παίκτες του Θησέα με τον Τανάγια. Διώξαν και πάλι οι παίκτες του Μαγισιακού. Όμως εκεί με τον Προβιά κάνει φάουλ ο Ατζούρης πάνω στον Προβιά. Και έτσι ο διαιτητής ήταν κοντά στη φάση. Ο κ. Νικόπουλος σφίριξε αυτό το φάουλ υπέρ του Μαγισιακού. Στο 32 του δεύτερου μέρους, εδώ στο βοηθητικό του ΑΚ, Θησέας Μαγνησιακός 2-1. Ένα παιχνίδι δυνατό, πολύ καλό, πάνω κάτω η μπάλα. Έχουμε τώρα το διώξιμο εκεί προς στιγμή. Η μπάλα φτάνει στον Γκέρτσο εκεί. Ο Γκέρτσο προσπαθεί να ξεφύγει από τον Ρουκά. Η μπάλα φτάνει αριστερά εκεί που είναι ο Τσένα. Τελικά η κόντρα εκεί. Κόντρα πάνω στον Δημουλά και στον Προβιά. Έχουμε πλάγιο out για τον Θησέα. Να δούμε αυτό το πλάγιο που εκτελείται από τον Ρουκά. Ο Ρουκάς εκτελεί αυτό το πλάγιο. Τσένα πήρε την μπάλα, την πρώτη παλιά. Έρθει και ο Ρουκάς εκεί. Προσπαθεί στο χώρο του κέντρου ο Δημουλάς. Τελικά ο διαιτητής δίνει φάουλ και κίτρινη κάρτα. Κάποιος διαμαρτυρήθηκε εκεί. Ο επιθετικός, μάλλον ο Δανιλόπουλος. Κάτι είπε ο Σπύρος Δανιλόπουλος στην προηγούμενη φάση και έχουμε την κίτρινη κάρτα στον παίκτη του Μαγνησιακού. Κάτι είπε εκεί, κάτι είπε ο Δανιλόπουλος, μάλλον υπόδειξε ότι τι να του παίξει αλλαγή το πλάγιο. Και τελικά, τώρα θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με τον Μοράλες να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Μοράλες, σκόρ του δεύτερου τέρματος, εκτελεί το φάουλ στη θέση έξω αριστερά εκεί που τρέχει ο Αραμπατζής. Αραμπατζής παίρνει κεφαλιά πρώτου κρανιά. Αραμπατζής τελικά είναι ο Αναστασίου, αυτός που πήγε από αριστερά εκεί, μια και βγαίνει και ο Αναστασίου και ο Αραμπατζής σε θέση έξω αριστερά. Τελικά έχουμε πλάγιο για το Θησέα τώρα. Να δω ποιος εκτελεί σε αυτό το πλάγιο. Εκτελείται τώρα για την ομάδα του Θησέα. Γλιστράει η μπάλα μια και έχει πέσει βροχή εδώ αρκετή ψυχάλα. Ο Αναστασίου εκτελεί στο πλάγιο. Προσπαθούν οι παίκτες του Μαγνησιακού τώρα να βγουν στην επίθεση με τον Πανόπουλο. Ο Πανόπουλος βγάζει ωραία για τον Μιλωνά. Ο Πανόπουλος κρατάει εκεί. Είναι ο Θεοδωρόπουλος αυτός που πήρε την μπάλα. Προσπάθησε να δώσει για τον Μιλωνά. Και πάλι οι παίκτες του Μαγνησιακού με τον Ρουκά που έχασε την μπάλα από τον Βλάχο. Έκανε κακό κοντρόλ και τελικά έχουμε πλάγιο out. Στο λάθος αυτό που έγινε από τον Προβιά, προσπάθησε να αποφεληθεί ο Βλάχος. Είναι πλάγιο out για τον Μαγνησιακό. Ένα πλάγιο που θα εκτελεστεί τώρα από τον Τσένα, τον αμυντικό της ομάδος του Μαγνησιακού. Να δούμε αυτό το πλάγιο. Εκτελείται από τον Λέτο Τσένα σε μια θέση που πήρε την πρώτη μπαλιά ο Μιλωνάς. Ο υψηλός όμως ο Μιλωνάς είναι να βγάλει για τον Δανιλόπουλο. Διώξαν οι παίκτες του Θησέα. Μπάλα στο χώρο του κέντρου και που είναι ο Σφάκας. Κέρδισε ωραία την μπάλα από τον Πανόπουλο. Βγάζει ο Σφάκας. Θέλησε να βγάλει για τον Ηλία Βλάχο. Διώξαν όμως οι αμυντικοί. Συγκεκριμένα ο Μιλωνάς του Μαγνησιακού και τελικά σε δέσει offside ο παίκτης του Μαγνησιακού εκεί που φύγει στην επίθεση. Ήταν ο Δανιλόπουλος. Κατόμενη υποδείξεως του δεύτερου βοηθού
του κύριου Σακά, πρώτος βοηθός ο κύριος Τασόπλος και διαιτητής ο κύριος Νικόπουλος. Το offside αυτό εκτελείται από τον Στούκα σε μια θέση που προσπάθησε να πάρει την, μπαλιά, την πρώτη μπαλιά ο παίκτης του Θησέα ο Δημούλας. Διώχνει εκεί ο Προβιά σε πλάγιο out για το Μαγνησιακό στην παλιά του Δημουλά που θέλει να τροφοδοτήσει δεξιά τον Ατζούρη. Δύο αλλαγές του Σοκράτη του Οικονόμου, ο Ατζούρης που πέρασε θέση του Γκουγκούδη και ο Δημουλάς στη θέση του Ισά. Να δούμε αυτό το πλάγιο τώρα που θα καθιστεί για τον Θησέα με τον Ρουκά. Ο Ρουκάς γυρίζει πίσω για τον Τανάγια. Ρουκάς παίζουν το 1-2 και με το Σφάκα. Μπάλα όμως πέρασε πλάγιο out για το Μαγνησιακό. Κύριος Μεταξάς εδώ δίνει εντολές κατόπων επειδή έφυγε, αποβλήθηκε ο κύριος Πανόπουλος. Έχουμε τώρα τον Τσένα για το Μαγισιακό. Προσπάθησε να βγάλει παλιά για τον Μιλιονά. Μονομαχία στο κόρτο του κέντρου, η μπάλα στους παίκτες του Μαγισιακού. Η παλιά που γίνεται εκεί για τον Δανιλόπουλο. Ο Δανιλόπουλος βγάζει δεξιά. Ωραία, αυτός ο Θεοδωρόπουλος θα γυρίσει για τον Μιλιονά. Μιλιονά θα είναι παίκτης 1-2 με τον Θεοδωρόπουλο. Διώξανε παίκτες του Θησέα με τον Σφάκα προς στιγμή. Η μπάλα και πάλι στους παίκτες του Μαγισιακού με τον Θεοδωρόπουλο. Σφάκας, Θεοδωρόπουλος εκεί. Και τελικά έχουμε πλάγιο out για το Μαγνησιακό. Ένα πλάγιο out για την ομάδα του Μαγνησιακού. Ενώ θα έχουμε και την τρίτη αλλαγή. Τρίτη αλλαγή για την ομάδα του Θησέα. Ο Σπύρος Ζάγκας θα περάσει το παιχνίδι. Θα φύγει το νούμερο 8 ο Ραμπατζής, όπως λέει εδώ ο προπονητής, κ. Σοκράτης Οικονόμου. Λοιπόν, στη θέση του Ραμπατζή θα περάσει ο Ζάγκας στο 36 του δευτέρου μέρους. 36 το δεύτερο μέρος, στο 71 λοιπόν η τρίτη αλλαγή της ομάδας του Θησέα στη θέση του Ραμπατζή. Θα περάσει ο Σπύρος Γκάγκας. Τρίτη αλλαγή λοιπόν για την ομάδα του Θησέα, ενώ έχουμε ένα πλάγιο για το Μαγνησιακό που θα εκτελεστεί τώρα από δεξιά. Εκεί πρέπει να είναι ο Θεοδωρόπουλος, θα δώσει για τον Δανιλόπουλο. Δανιλόπουλος κρατάει, γυρίζει πίσω για τον Πανόπουλο. Αυτός θα δώσει και πάλι στον Δανιλόπουλο. Αυτός θα κάνει την τρίπλα, θα είναι τροφοδοτήσει εκεί τον Θεοδωρόπουλο. Κρατάει, πέφτει στο έδαφος. Κάποιο τράβηγμα εκεί, διότι είναι κοντά στη φάση, βλέπει όλη τη φάση εκεί. Και δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Ήταν ο Μοράλες και ο Δανιλόπουλος. Ο διαιτητής είχε τη φάση μπροστά του. Έδειξε να συνεχίσει το παιχνίδι με ένα πλάγιο για την ομάδα του Θησέα. Τελικά έχουμε για διαμαρτυρία στον παίκτη του Μαγνησιακού στον Γκέρτσο, κίτρινη κάρτα, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε από πολύ μακριά ο Γκέρτσο εκεί στον διαιτητή τον κύριο Νικόπουλο. Δέχτηκε την κίτρινη κάρτα ο παίκτης του Μαγνησιακού και τώρα θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με το πλάγιο αυτό για την ομάδα του Θησέα που εκτελεί. Την μπάλα θα είναι στον Βλάχο. Ο Βλάχος θα με τη μία θέλει να βγάλει στη θέση αριστερά για τον Ατζούρη. Ατζούρης φεύγει από αριστερά. Θέλει να αποφύγει τον Προβιά. Τα καταφέρνει. Βγάζει και μια παλιά εκεί για τον αμαρκάριστο Δημουλά. Διώξαν οι παίκτες του Μαγνησιακού. Τελικά να δούμε. Είναι offside. Δεν βλέπω από εδώ τον επόπτη. Αν έχει σηκώσει σημαία τον βοηθό. Οπότε δεν βοηθό ο κύριος Τασόπουλος. Ή αν είναι corner. Νομίζω είναι corner. Του Θησέα. Για διχογνωμία είναι για το Μαγνησιακό το πλάγιο. Ο διδής κύριος Νικόπουλος λέει να καθίσουν όλοι οι παραγόντες κάτω. Τώρα έχουμε το πλάγιο αυτό που εκτελείται από τον, από τον Τσένα για τον υψηλόσωμο τον Μιλιονά. Προς στιγμή διώχνουν οι παίκτες του και βιώνουν στην επίδυση παίκτες του Θησέα με το Σφάκα. Σφάκας βγάζει αριστερά εκεί για τον Ζάγκα. Ζάγκας δεν προλαβαίνει, είναι πλάγιο out για τον Μαγνησιακό. Με τον Γκρανιά αυτό το πλάγιο. Είμαστε στο 30 του δευτέρου μέρους. Θησέας Μαγνησιακός 2-1. Η προσφυγή παλιά για τον Βλάχο καταλήγει όμως στον τερματοφύλακα Μιχαλόπουλο. Και τώρα θα έχουμε και την τέταρτη αλλαγή, τελευταία αλλαγή. Θα περάσει ο Μερμίγης σε λίγο, ο Παναγιώτης Μερμίγης. Ακόμη βέβαια ο διαιτητής δεν πέρασε η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Έχουμε εκεί τον Ζάγκα που βγάζει μπαλιά για τον Ατζούρη. Διώξαν οι παίκτες του Μαγνησιακού και πάλι επιμένει εκεί ο Σφάκας. Κάνει και ο, δεν είναι ο Σφάκα, ναι. Ο Σφάκας είναι αυτός που προσπάθησε να αποφύγει τους παίκτες του Μαγνησιακού. Πήρε ο Προβιάς, βγάζει στον Μιλιονά.
Μονομαχία στο χώρο του κέντρου, κερδίζει ο Τανάγιας. Βγάζει εκεί ωραία για τον Ζάγκα. Ζάγκας με τη μία αριστερά. Η Σέντρα από αριστερά στα δεξιά εκεί για τον Ατζούρι. Πέφτει στο έδαφος ο παίκτης του Μαγνησιακού. Το διώξουμε από τον Μοράλες σε πλάγιο out και έτσι ο διαιτητής. Τώρα θα γίνει αλλαγή, δεν ξέρουμε. Ένας παίκτης του Μαγνησιακού στο έδαφος. Περιμένει ο Τσένα. Στην προηγούμενη φάση, ναι, ο Τσένα είναι. Σηκώθηκε τώρα ο Τσένα. Και θα έχουμε την αλλαγή, την τελευταία αλλαγή για την ομάδα του Θησέα. Ο Παναγιώτης Μερμίγκης θα περάσει το παιχνίδι. Να δούμε ποιος θα φύγει από το παιχνίδι. Στο 30. Στο 30 του δευτέρου μέρους, 75 λοιπόν, θα φύγει από το παιχνίδι, σας πω τώρα, θα φύγει από το παιχνίδι ο Ηλίας Βλάχος, ο σκόρερ του πρώτου τέρματος. Στο 40, 20, στο 40 πρέπει να είμαστε, 20, όχι στο 30, ναι. Στο 70 λοιπόν, στη θέση του Ηλία Βλάχου πέρασε ο Μερμίγκης, Παναγιώτης Μερμίγκης για το Θησέα, 4 αλλαγές ο Θησέας, 3 αλλαγές ο Μαγνησιακός. Συνέχεια στο παιχνίδι λοιπόν τώρα με ένα πλάγιο για τον το πλάγιο που εκτελέστηκε η μπάλα φτάνει στον Ατζούρι, πέφτει στο έδαφος, φάουλ για τον Θησέα. Στο 85 η τελευταία αλλαγή του Μερμίγκη, όχι στο 70, στο 85. Είμαστε τώρα στο 41. Λάθος τα χρονόμετρα εδώ, δύο χρονόμετρα. Η παλιά τώρα του Θησέα, η μπροστινή παλιά του Ιωάννου, σε δέση offside όμως εκεί, ο Σφάκας. Και έτσι τώρα έχουμε το offside αυτό που εκτελείται για την ομάδα του Μαγνησιακού. Στο 85-86 είμαστε. Το διώξουμε εκεί από το Μοράλες, σε μια θέση όπου βρίσκεται ο Ατζούρης. Θα κρατήσει ο Ατζούρης, θα βγάλει δίπλα του εκεί ωραία για τον Ζάγκα. Ο Ζάγκας μοιάζει με παλιά. Θα είσαι τροφοδοτήσει δεξιά στον Αμαρκάρη, στον Δημουλά. Πήραν οι παίκτες του. Έγινε το λάθος εκεί. Πήραν την μπάλα οι παίκτες του Μαγνησιακού. Έγινε το λάθος όμως. Δεν προφελήθηκαν οι παίκτες του Μαγνησιακού, του Θησέα. Και έτσι τώρα ο Τσένα για τον Μαγνησιακό θα κάνει το πλάγιο πίσω στον Προβιά. Ο Προβιάς βγάζει μια παλιά εκεί που είναι ο Μιλωνάς. Διώχνει ο Ρουκάς όπως όπου. Μονομαχίες πολλές. Ο Σφάκας βγάζει ωραία παλιά στη θέση έξω δεξιά εκεί για τον Δημουλά. Δημουλάς δεν προλαβαίνει εκεί, είναι δυνατή παλιά. Και τελικά έχουμε πλάγιο out για τον Μαγνησιακό. Στην προσινή παλιά αυτή που έγινε. Στο 42 βρισκόμαστε του δευτέρου μέρους. Εδώ στο γήπεδο του βοηθητικού του ΕΑΚ. Θησέας Μαγνησιακός 2-1. Ο Ρουκάς βγάζει μια παλιά στο χώρο του κέντρου όπου τρέχει εκεί να υποφεληθεί ο Θεοδρόπουλος. Θα διώξαν οι παίκτες του Θησέα. Όμως ο διαιτητής λέει ότι είναι offside. Ο παίκτης του Θησέα, ο Δημουλάς. Και έτσι τώρα θα εκτελεστεί αυτό το offside. Πιο πίσω λέει ο διαιτητής στον Προβιά. Να εκτελέσει αυτό το offside. 42 λεπτά στο δεύτερο μέρος, 2-1 Θησέας Μαγνησιακός, εκτελέστηκε από τον Προβιά το offside, η μπάλα φτάνει αριστερά εκεί που βρίσκεται ο Γκέρτσο, είναι και ο Μοράλες, φάουλ επιθετικό του Γκέρτσο πάνω στο Δημήτρη Μοράλες, το σκόρερ του δευτέρου τέρματος του Θησέα στο 51, ο Μοράλες που βρέθηκε στην περιοχή και με δυνατό ψύχρωμο σούτ έκανε στην κλειστή γωνία το 2-1. Να δούμε τώρα το φάουλ αυτό για την ομάδα του Θησέα που θα εκτελέσει ο Φίλιππος Ροκάς. Η ομάδα του Θησέα έκανε 4 αλλαγές, η ομάδα του Μαγνησιακού 3. 1, 2, 3. 4 αλλαγές έκανε και η ομάδα του Θησέα. Μπήκε και ο Ζάγκας. 3-3 ο Μαγνησιακός. Έχουμε τώρα τον Κρανιά που βγάζει παλιά στη θέση έξω δεξιά που είχε προωθηθεί ο Θεοδωρόπουλος. Τελικά έχουμε πλάγιο out. Στο διώξουμε εκεί από τον Ιωάννου. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Μαγνησιακό. Δανιλόπουλος κάνει την τρίπλα. Έρχεται ο Σφάκας εκεί να πάρει την μπάλα. Όμως και πάλι κερδίζουν οι παίκτες του Μαγνησιακού. Και είναι χέρι εκεί, λέει ο διαιτητής της συνάντησης, ο κ. Νικόπουλος. Χέρι στο Δανιλόπουλο.
ο οποίος δεν διαμαρτύρεται τώρα γιατί έχει και μια κίτρινη κάρτα. Και έτσι θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Υπάρχει Ζάγκας Θωμάς για τον Μαγνησιακό και Ζάγκας Σπύρος για την ομάδα του Θησέα. Τρεις αλλαγές έχει κάνει ο Μαγνησιακός. Ενώ τώρα είναι στην επίθεση. Εκεί προσπαθεί ο Δανιλόπουλος που πιέζει από τον Μοράλες. Δανιλόπουλος κρατάει, ο Σπύρος Δανιλόπουλος θέλει να βγάλει για τον Θεοδωρόπουλο, τελικά κρατάει. Θα γίνει και η σέντρα, εκεί βρίσκεται όμως ο Ιωάννου που διώχνει σε μια θέση όπου βγαίνουν οι ομάδες του Θησέα στην επίθεση τώρα με τον Ζάγκα, τον Σπύρο Ζάγκα. Και αυτός βγάζει μια παλιά στη θέση έξω αριστερά, είναι δυνατή η παλιά όμως. Βγαίνει ο τροφλέκας Μιχαλόπουλος, θα πάρει την μπάλα, θα ελέγξει και θα βγάλει για τον Προβιά. Κάτω από τη σέντρα αγωνίζονται τώρα και ο Θησέας και ο Μαγνησιακός. Η παλιά του Προβιά είναι για τον Μιλωνά. Παίρνει την κεφαλιά ο Ρουκάς στο χώρο του κέντρου. Προσπαθεί ο Σφάγκας να κρατήσει την μπάλα. Έρχεται όμως με δίνει ο Πανόπουλος να βγάλει την μπάλα από την περιοχή του. Είναι τώρα εκεί ο Γκέρτσο. Βγάζει αριστερά για τον Τσένα. Τσένα σέντρα σου του Τσένα στο δεύτερο δοκάρι για τον Δανιλόπουλο. Πέφτει ο έδαφος μόνο στο εκεί ο Ιωάννου. Η μπάλα φτάνει στον Δανιλόπουλο. Δανιλόπουλος θα μπει στην περιοχή. Η πρώτη κεφαλιά που γίνεται από τον Μιλωνά. Νέα κεφαλιά από τον Δανιλόπουλο. Και τελικά η μπάλα στον τροματοφύλακα Στούκα δεν μπόρεσε εκεί ο Μιλωνάς, είναι στο έδαφος. Ο διαιτητής ήταν κοντά στη φάση. Έπεσε μόνος του εκεί ο Μιλωνάς στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα. Και ο τροματοφύλακας ο Στούκας θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ενώ έχουμε περάσει στο 46 μας στο δεύτερο μέρος, είχαμε βέβαια κάποιες διακοπές. Τώρα έχουμε φάουλ που έγινε εκεί από τον Δημουλά πάνω στον Πανόπουλο. Το φάουλ εκτελείται τώρα από τον Προβιά. Όλοι οι παίκτες κάτω από τη σέντρα και του Θησέα εκτός από τον Ρουκά που θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Στη γραμμή της σέντρας περίπου. Εκτελεί ο Ρουκάς μέσα στην περιοχή. Η κεφαλιά που γίνεται εκεί θα προσπαθήσει ο Τσένα. Γυρίζει πάνω στον Οφλέκα. Στούκα δεν μπόρεσε και να αποβληθεί ο Δανιλόπουλος και εκεί στο έδαφος ο Στούκας, ο Βλάσης Στούκας μπλοκάρει την μπάλα και με τα χέρια τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Είμαστε στο 42, στο 47 του δεύτερου μέρους. Ο Στούκας θα κάνει το ελεύθερο στο χώρο του κέντρου. Εκεί προσπαθούν οι παίκτες του Μαγνησιακού με τον Πανόπουλο να δώσει εκεί στον Τσένα. Έρχεται όμως ο Σφάκας. Θα πάρει την μπάλα ο Σφάκας που είναι γρήγορος. Θα βγάλει μια παλιά στο χώρο του κέντρου εκεί που είναι ο Ατζούρης. Ο Ατζούρης θα γυρίσει για τον Μερμίκη. Ο Μερμίκης δεξιά. Εκεί θα περάσει ο Ατζούρης. Τέταρτη πλασάρει και η μπάλα δεν του κάνει του χατήρι. Καταλήγει out. Ο Ατζούρης, ο Ατζούρης βρέθηκε σε θέση βολής εκεί, πλάσανε τον τεροφύλακα Μιχαλόπουλο, όμως η μπάλα πέρασε out, λίγο έξω το δεξί κάθε το δοκάρι του τεροφύλακα του Μαγνησιακού, του Μιχαλόπουλου. Ο διδής υπάφησε να ξεκινήσει το παιχνίδι στην προηγούμενη φάση και τώρα χάθηκε ευκαιρία για την ομάδα του Θησέα με τον Γιάννη Ατζούρη. Ο Μαγνησιακός που επιμένει στον χώρο του κέντρου εκεί με τον Θεοδωρόπουλο. Που κρατάει, γυρίζει εκεί ωραία για τον Πανόπουλο. Ο Πανόπουλος βγάζει μια παλιά για τον Δανιλόπουλο. Διώξαν οι παίκτες του Θησέα. Η μπάλα στον χώρο του κέντρου εκεί είναι ο Μερμίκης. Μερμίκης βγάζει αριστερά για τον Ζάγκα, για τον Θησέα. Ο Ζάγκας με τη μία και πάλι για τον Μερμίκη. Μερμίκης φεύγει από θέση αριστερά. Είναι κοντά του Προβιάς και ο Κοντοβάς. Εκεί δίνει στον Ατζούρη, το σούτ του Ατζούρη. Υπέροχη ευκαιρία για την ομάδα του Θησέα. Καταλήγει out το σούτ όμως. Η ωραία προσπάθεια που έγινε από αριστερά με τον Μερμίκη γύρισε για τον Ατζούρη, για τον Γιάννη Ατζούρη. Αυτός σούταρε, η μπάλα κατέληξε out. Είχαν προωθηθεί όλοι οι αμυντικοί του Μαγνησιακού μπροστά. Δεν πρόλαβαν να γυρίσουν και έτσι τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Με τον Μαγνησιακό, με τον Προβιά, βγάζει μια παλιά για τον Δανιλόπουλο. Διώξαν οι παίκτες του Θησέα. Και έχουμε τώρα τον Σφάκα και αυτή τη στιγμή ο κύριος Νικόπουλος. Που είχε βοηθήσει τον κύριο Τασόπλο και τον κύριο Σάκα Σφυρίδη στη λήξη του παιχνιδιού εδώ στο βοηθητικό του ΑΚ. Θησέας Μαγνησιακός 2-1. Το 22 το 1-0 με το σουτ του Ηλία Βλάχου μετά από πάσα του Γκουκούδη. Το στο 32 το 1-1 με πέναλτι που κέρδισε ο Δανιλόπουλος ανατράπηκε από το Στούκα. Εκτέλεσε ο Κοντοβάς 1-1 και στο 2-1 μετά από κόρνερ του Ισά. Ο Μοράλες είχε προθεθεί στο 51 έκανε το 2-1 με το δυνατό σουτ για την ομάδα του Θησέα. Αυτά από μένα, καλό σας βράδυ.